Θα μου απαντήσει με ειλικρίνεια σε αυτό που θα σε ρωτήσω. Όπως πάντα. Είχες αυτές τις τελευταίες μέρες κάτι που σε ενοχλούσε, κάποιον πόνο, κάτι που να σου προκαλούσε δυσφορία σωματική? Είχα μια μέρα που φάγα βαριά. Να. Είχα μια στην κοιλιά δηλαδή μια ενόχληση. Okay. Αυτό. Είσαι σίγουρος ότι ο πόνος προερχόταν από αυτό? Όχι, δεν είμαι. Ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Να. Μπορεί να γεννάω, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Κάτι. Θέλω να πω, δεν ξέρεις ποτέ. Να. Ανεμογκάστρι σε κάθε περίπτωση. Ναι, όχι, δεν είναι ανεμογκάστρι. Λέω ρε παιδί μου, αν ξέρει 100% ρε. Άμα δεν κάνει έναν υπέρηχο, μια αυγενική διαφάνεια, ξέρω εγώ, επέδου β, κάτι, δεν είσαι ποτέ σίγουρο. Δεν είμαι σίγουρο. Τώρα δεν είμαστε και γιατροί. Αλίμον. Ακριβώ δηλαδή, χωρί να θέλω να πω κάτι. Ναι. Λέω, αναρωτιόμουν μήπως τυχόν. Ναι. Υπάρχει περίπτωση ο συγκεκριμένο πόνο στον οποίο αναφέρθηκε. Ναι. Να είχε προκληθεί με την, από τη δημοσίευση της έρευνας του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου. Ναι. Το οποίο? Σύμφωνα με το οποίο η Μπαρτσελόνα είναι η κορυφαία ισπανική ομάδα του 21ου αιώνα. Λέω. Δεν ξέρω. Δεν, ναι, βέβαια, δεν λέω, δεν λέω ότι μπορεί να είναι. Εννοείται ότι είναι η κορυφαία. Βεβαίως. Εννοείται. Τόσα Champions League, τόσα δειλινά, τόσα ξενύχτια που λέγεται το τραγούδι. Βέβαια. Εννοείται. Αμέτρητες οι κούπες. Συνεχόμενα Champions League, πήρε 3 στα 3, πήρε 4 στα 5. Χαμός έγινε, ρε παιδιά. Τι να λέμε. Άμα δεν είναι η Μπαρτσελόνα, ποια είναι? Oh, the pain. Ναι, καλά. Πόνος, φοβερός πόνος. Για ό,τι λέει η τέτοια. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Πρέπει να σου πω. Ναι, δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Πώς έχουν φτάσει 15, καρχάς, 4, 16. Επειδή μίλησες για τίτλους. Champions League, πραγματικά πώς επειδή μίλησες για τίτλους. Ναι. Η Μπάρτσα έχει κατακτήσει 5 τίτλους περισσότερους. Ναι. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ποιους τίτλους λέμε τώρα? Ε? Τι τίτλους λέμε? Κύπελα. Τι είναι και τέτοια πράγματα. Κύπελα και ξέρω εγώ, Ευρωπαϊκά Super Cup και τέτοια. Τώρα, τίτλοι, ξέρω εγώ. Τι, αυτά λέμε. Φαντάζομαι. Champions League δεν έχει κατακτήσει περισσότερα. Όχι. Εκτός αν παίζεις FIFA στο σπίτι σου και έχεις κατακτήσει περισσότερα. Δεν κάναμε Champions League. Για την ακρίβεια έχεις κατακτήσει περισσότερα. Δεν κάναμε τίποτα. 34-29. Μπράβο, μπράβο. 34-29. Σε είχα και για σοβαρό άνθρωπο τώρα αυτά τα πράγματα τα λες και τα πιστεύεις. Δεν είναι σοβαρό, όχι, δεν τα πιστεύω. Α, εντάξει. Δεν με ενδιαφέρουν βασικά. Να σου πω, επειδή ξεκίνησε με αυτά, σε ενδιαφέρει. Δεν θέλω να ξεκινήσω. Είναι αυτό που λέγεις έξω. Μαθαίνουμε όλο στενάχωρα νέα. Δεν θέλω να ξεκινήσω με το θάνατο του Ρέι Κλέμενς. Ναι. Δεν ήταν ωραίο. Στεναχωρήθηκα. Ναι. Σε πιστεύω. Ορίστε, και δεν θέλω να ξεκινάμε. Αφού με ρωτάς τώρα γιατί το κάνεις αυτό. Γι' αυτό το κάνω. Ναι. Γιατί δεν θέλω να ξεκινάμε με στεναχώρες ειδήσεις. Και αυτές είναι ευχάριστες ειδήσεις. Δεν είναι τίποτα, είναι έτσι. Άγαμα, λέγαμε τώρα μια βλακία. Ούτε για τους φίλους Μπαρτσελόνα δεν είναι ευχάριστη. Μια γιατί κάθεσαι και λες τώρα είμαστε 5 κούπες παραπάνω και κάθεσαι και βλέπεις. Δεν είπα ότι. Δεν χρησιμοποίησα πρώτο κούπα. Κόπα Ντελ Ρέι, Ευρωπαϊκό, Super Cup, αυτά. Δηλαδή δεν είναι και καμία που μετράει πέρα από τα πρωτοβουλία. Κόπα Καμπάνα. Ναι. Κόπα Λιμπερταδόρες. Δεν βλέπεις και καμία. Ξέρεις, την κούπα με τα μεγάλα αυτιά τη βλέπεις. Πέρα από το πρωτάθλημα που μετράει, δεν βλέπεις και τίποτα άλλο της προκόπης τώρα. Να είμαστε και λίγο σοβαροί άνθρωποι. Αχ, τέλος πάντων, ναι. Βλακίες. Εντάξει. Βλακίες. Να διαβάζει. Να διαβάζει το πόπολο, Κώστα μου. Ναι. Να διαβάζει το πόπολο, κατάλαβες γιατί. Ξέρεις τι, είναι πια αυτή η λογική. Θες μια καλή είδηση, μια χαρούμενη είδηση. Έχω και χαρούμενες ειδήσεις. Λοιπόν, Ράιαν Ρέινολτς. Τι? Ράιαν Ρέινολτς. Ναι, τι θέλει. Ο ηθοποιός. Νέος ιδιοκτήτης της Ρέξαμ. Αυτή είναι μια πραγματικά καλή είδηση. Ορίστε. Είναι μια καλή είδηση. Τι ξέπλυμα είναι αυτό? Κανένα ξέπλυμα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αγαπάει και βλέπει και τα λοιπά και την πήρε στην πέμπτη κατηγορία της Αγγλίας. Αλήθεια. Μαζί με τον ηθοποιό Ιαν Μακ-Ελχίνεϊ. Είναι μπαλαδόφατσα μεγάλη. Είναι μπαλαδόφατσα. Για όσους δεν καταλαβαίνει, Ράιαν Ρέινολτς είναι ο Daredevil. Χωρίς το κεφάλι μου. Ο Deadpool. Έτσι, για να το δώσω σε. Ναι. Σεβασμός τότε, συγγνώμη. Απέραντος γιατί σου λέω είναι. Σεβασμός. Δεν είναι ξέπλυμα, είναι παραδόφατσα. Σεβασμός. Έχει μιλήσει πολλές φορές για το ποδόσφαιρο. Πήγαινε, έβλεπε όταν μπορούσε, παρακολουθούσε. Ωραίος τότε. Ωραίος, όχι, είναι πολύ ωραίος. Είναι πολύ ωραίος. Ξέρεις, επίσης το να συμπαθείς τη Ρέξαμ. Ναι. Μάλλον από το να συμπαθείς τη Ρέξαμ μέχρι να αποκτήσεις τη Ρέξαμ. Υπάρχει τεράστια απόσταση, έτσι. Βέβαια. Για να το κάνεις. Άρα το παρακολουθούσε το θέμα, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον προφανώς και τα λοιπά. Ωραίος. Είμαστε ταπεινοί και πιάνουμε ήδη δουλειά. Έκανε και ένα βιντεάκι στα social media η Ρέξαμ και τα λοιπά. Ναι. Σχεδιάζουν να επενδύσουν 2 εκατομμύρια λίρες στη Ρέξαμ και υπάρχει σχέδιο για τη δημιουργία ντοκιματές στο Netflix ώστε να αποκατασταθεί η χαμένη φήμη της ομάδας.
τώρα ξεκινάει η δουλίτσα. Τι εννοείς? Ντοκιμαντεράκι στο Netflix. Ναι. Καλά είναι αυτά. Να σου πω, ο συγκεκριμένος, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι χρήματα. Ξεκινάμε από εκεί, γιατί έχει πάρα πολλά χρήματα, είναι και παραγωγός. Κώστα μου, έχεις εσύ γνωρίσει άνθρωπο με πολλά χρήματα που σου λέει «Δεν θέλω, βραδερφέ, άλλα». Έχεις γνωρίσει έναν άνθρωπο τέτοιο, πες μου. Εγώ έχω γνωρίσει διάφορους ανθρώπους οι οποίοι από το να κάτσουν, ας πούμε, και να ψάχνουν, ξέρω εγώ, να στήσουν κάνα παιχνίδι με την Dagen Red. Σου λέει ότι. Σέβα την Τάγκερ τώρα, αφού ξέρει τις αδυναμίες. Λοιπόν, σου λέει: Περάστεν. Με τις γνωριμίες μου που έχω στη βιομηχανία του θεάματος, τι μπορώ να κάνω? Να πάρω τη ρέξαμε. Όχι. Να μπορέσω να κάνω μετά να προωθήσω διάφορα project τα οποία μπορούν να πάνε παραπέρα. Πού είναι το κακό? Όχι, ωραία είναι αυτά. Τα ντοκιμαντέρ για τα underdogs είναι ωραία. Απλώς εδώ πέρα πάμε πολύ κάτω. Γιατί η ρέξαμε έχει παίξει. Δεν πρέπει να έχει παίξει και Premier, αλλά πολύ παλιά. Αλλά ρε παιδί μου, ήταν μια ομάδα που την έχει στο μυαλό σου λίγο ομάδα Championship, να το πω έτσι. Ναι. Είναι στενάχωρο ότι είναι αρκετά χαμηλά. Πέμπτη κατηγορία είναι. Απ' την άλλη μεριά, για όλους εμάς τους ρέκτες του CM που πήραμε κάποια ομάδα κάποτε από την conference. Βέβαια. Και τη φέραμε στα σαλόνια. Τυράζεται κατά προτίμηση. Ναι. Τυράζεται κατά προτίμηση. Λοιπόν. Και τη φέραμε στα σαλόνια της Premier League. Ναι. Είναι κάτι που μας γεμίζει δάκρυα χαράς. Ότι πάει να κάνει το ίδιο πράγμα στην πραγματική ζωή. Εγώ θυμάμαι και παίκτη της Ράζεν. Εγώ δεν τους θυμάμαι τους δικούς μου. Εγώ ένα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πολλούς. Θυμάμαι ένα, γιατί τώρα αυτό έχει γίνει πριν από. Ναι. Ναι. 15 και βάλε χρόνια. Ναι. Μα μένα και είναι πολύ γραφικό, θα το πω φυσικά. Ναι, ναι, δηλαδή. Παίζει ο Τζόρνταν Πουτσινέλη. Α, εντάξει, αυτό, ναι. Αυτό δίνει. Ναι. Αυτό δίνει μια υπεραξία, παραπάνω. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν την αγαπημένη Ράζντεμ. Καταρχά, θυμάμαι τα χρώματά τη. Ήταν ένα σπρομπλέ. Ναι. Έτσι, τα χρώματα, τα χρώματα τη Ράζντεμ τη καρδιά μα. Ναι. Και θυμάμαι ένα παίχτη πραγματικά για ένα λόγο ο οποίο είναι γιανικαπετανικό τελείω. Mm-hmm. Γιατί το παιχνίδι αυτό θυμάμαι ότι το έπιασα λίγο πριν τα Χριστούγεννα και κατά σατανική σύμπτωση καλύτερος παίχτης της ομάδας ήταν ένας τύπος ο οποίος ονομαζότανε, είχε το επίθετο Μακέλατον. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνεις τραγουδούσε Μακέλατον, το παιχνίδι και Μακέλατον, μας αρέσει πώς μ' αρέσει συνέχεια όμως. Δηλαδή είχε κολλήσει το μυαλό έτσι. Απίθανο. Φανταστικό. Φανταστικό, δεν ξέρω δηλαδή. Τι λες? Έχει πάρει λίγκ τρόφι. Δεν τη σεβόμαστε τη Ρέξαμ. Δεν το συζητάμε. Τάκη, δεν το συζητάμε τώρα. Η Ρέξαμ είναι, είναι σοβαρή ομάδα. 150 χρόνια ομάδα. Α, και Dean Kids manager. Λοιπόν, ο Dean Kids είναι ένας αριστεροπόδαρος αμυντικός χαφ που έπαιζε στην Watford. Τι να σου πω τώρα. Συγγνώμη Κώστα, τώρα βούτυξα στα βαθιά. Ναι. Στη Walsall, όχι στη Watford, στη Walsall. Εντάξει. Εντάξει. Από σέβας. Μας είπες στη Wall Street. Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Σέβας, σέβας. Εντάξει, μεγάλος Ryan Edwards, μεγάλος. Μεγάλος. Λοιπόν, μπράβο τώρα, δηλαδή σχεδόν με ενθουσίασες τώρα με αυτό το πράγμα. Έχει φτάσει κύπελο κυπελούχων στα προημιτελικά η Ρέξαμ. Το 75-76. Βεβαίως. Έχει και ξένους, βλέπω εδώ. Έχει Ιρλανδό στην ομάδα μέσα. Έχει από Γουιάννα, βλέπω μέσα. Έχει παίχτη από την Τανζανία, τον Αντί Γιουσούφ. Θαυμάσια θα τα πάμε. Υπέροχα. Ναι, θα τα υπέροχα. Πάμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι εμείς αρχίζουμε και ρίχνουμε τη ματιά μας πια και την αγάπη μας και τη στοργή μας. Τη ρέξαμε έτσι. Βέβαια, δηλαδή βέβαια. Μέσα σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες που αγαπάμε, ας πούμε Rangers, Αταλάντα και τα λοιπά που στηρίζεις. Ναι, ναι, ναι. Στηρίζουμε πια και ρέξαμε, είναι ξεκάθαρο. Τη στηρίζουμε με τρέλα τη ρέξαμε. Πότε, δηλαδή έχει αναλάβει, ανέλαβε κανονικά. Δηλαδή πάμε τώρα. Περιμένουμε την τι έκριση. Εντάξει, τυπική είναι ρε παιδί μου. Εντάξει, τι είμαστε τώρα, τίποτα αυτοί που πάμε να πάρουμε, που να πάρουμε την Newcastle είμαστε. Όχι, όχι. Περιμένουμε την πω... τυπική έγκριση. Αυτό. Αυτό. Τυπική έγκριση. Εντάξει, προσφέρθηκαν οι δύο ηθοποιοί να αγοράσουν τη ρέξαμ. Ναι. Η οποία είναι ομάδα λαϊκής βάσης. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Έτσι, οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας χρειάστηκε να ψηφίσουν και η απόφαση ήταν θετική και η προσφορά εγκρίθηκε από το 98% των φιλάθλων. Σας το 2% σας ψάχνουμε. Ναι, σας ψάχνουμε το 2%. Τι φοβηθήκατε, τι είναι αντιδετπουλική? Ναι, δεν ξέρω. Είναι της DC, δεν είναι της Marvel. Μάλιστα. Λοιπόν, χρειάζεται τελική συμφωνία από τη Λίγκα και η έγκριση από την Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Αυτά είναι τα τυπικά που εκκρεμούν ακόμα. Αλλά εδώ είμαστε άνθρωποι με επιφάνεια, είμαστε ποδοσφαιρόφατσες, είμαστε. Εντάξει. Τίποτα, το έχουμε. Το έχουμε. Έχεις, πράγμα. Τι είμαστε, πέμπτη κατηγορία. Πέμπτη. Πέμπτη, ναι. 2025 στην Πρέμιερ.
ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Κανείς δεν μπορεί να ανακόψει αυτή την πορεία. Και θέλω να σου πω, για να δεις τη δυναμική, το βιντεάκι που ανέβασαν οι δύο ηθοποιοί, οι δύο νέοι ιδιοκτήτες της ομάδας, που ανέβηκε στα social media της Rexam, ναι, βλέπω τώρα έχει 2,7 εκατομμύρια views. Σου λέω τώρα για τέτοια δυναμική τώρα. Είναι πολύ ωραία πράγματα αυτά, ρε εσύ. Είναι πολύ ωραία πράγματα. Από το Twitter νομίζω της Rexam. 2,7 εκατομμύρια views. Σούπερ. Τι λες τώρα. Πλάκα κάνεις. Εντάξει. Εντάξει, φανταστικός. Φανταστικός. Μπράβο. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο, όχι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο σε όλους. Μπράβο σε όλους. Και μπράβο, ρε, για αυτές τις ομάδες, μπράβο. Και ξέρεις, για τις αγγλικές, ακόμα καλύτερα. Και λίγο μεγαλύτερη συγκίνηση αν είναι βρετανική, μάλλον, εδώ δεν είναι αγγλική, ουαλική είναι η Rexam. Ναι, σαν τώρα μιλάμε ομάδες με 150 χρόνια ιστορία, παιδιά. 150 χρόνια να υπάρχει μια ομάδα. Περνάει από χίλια κύματα, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μπράβο και έβγε. Μπράβο και έβγε. Αυτό έχω να πω. Μπράβο στο Ryan Reynolds. Μπράβο Κώστα, δεν το... Για να πούμε και καμιά ευχάριστη είδηση, ας πούμε, έτσι, να ναι, σε όλη την... Ναι. Καλά έκανες. Σαπίλα. Καλά έκανες, γιατί υπάρχει απέτος. Εντάξει, τώρα οι κλέμες δεν μπορούμε να τον προσπεράσουμε. Τόσο τον ανέφερα πριν, δεν μπορούμε να τον προσπεράσουμε. Ούτε τον Αντώνη Γεωργιάδη, στην πραγματικότητα μπορούμε να προσπεράσουμε. Είναι απώλειες που μας στεναχωρούν πολύ. Δύο θάνατοι. Εγώ για τον Ρέι Κλέμενς θέλω να πω δύο λόγια. Βεβαίως. Αν μου επιτρέπεις. Υπάρχουν άλλοι να μιλήσουν για τον Αντώνη Γεωργιάδη. Ο Ρέι Κλέμενς ήταν ένας από τους λόγους που έγινε από Τότεναμ. Παρότι ο Ρέι Κλέμενς είναι θρύλος της Λίβερπουλ, εγώ τον πέτυχα στην Τότεναμ. Τον πέτυχα δηλαδή στο ύστερο κομμάτι της καριέρας του. Και μου έκανε εντύπωση. Ξέρω το θυμάστε. Θυμάστε και θυμάστε, φαντάζομαι και εσείς. Τώρα το ρωτάω λίγο. Ρητορικά. Ρητορικά, ναι. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, βλέπαμε αυτό το λίγο έτσι φτωχό, αλλά πολύ πλούσιο για τα παιδικά μας μάτια τότε, αγγλικό ποδόσφαιρο, όπου το πετυχαίναμε. Ναι. Λίγο στην ΕΡΤ, εκεί λίγο να δούμε καμιά φάση, να δούμε μαζεμένα γκολ. Ούτε φάση δεν βλέπουμε. Δηλαδή, αυτό που σήμερα στην λέμε. ΕΡΤ, εκεί. Μόνο. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι αυτό που λέμε σήμερα, ανοίγει μισή ώρα μετά το τέλος του παιχνιδιού για παράδειγμα και βλέπει highlights, 6 λεπτά. Αυτό δεν υπήρχε. Τίποτα. Έβλεπε τα γκολ και πολύ σου ήταν και αν είχε και κανένα replay, ήσουν και πολύ τυχερό. Έτσι. Αλλιώς ήταν μαζεμένα, 35 γκολ. Σε ένα βιντεάκι, ένα 40, τελειώσαμε. Γεια σας, τίποτα, ούτε σκόρ, ούτε σκόρερ, τα μάτς αυτά, σκόρ, γεια σας. Λοιπόν, εντάξει, παρόλα αυτά, μετά σιγά σιγά άρχισαν να δείχνουν και κάποια μάτς. Εγώ εκεί είδα την Τότεναμ. Και εντάξει, ξεχώριζε με τους παίκτες, ο Κίμις, στον αγωνιστικό χώρο τους άλλους, τον Μπέριμαν, τον Χόντλ, τον Βίγια, τον Αρντίλες, ας πούμε, τον Άρτσιμπαλτ και όλους αυτούς. Μου έκανε πάντα εντύπωση ο Ρέι Κλέμενς για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι έμοιαζε με ηθοποιό. Δηλαδή είχε αυτό το μαλλί, ωραία, και μου σου θύμιζε ηθοποιό, ρε παιδί. Είχε αυτό το μαλλί του ηθοποιού. Το μαλλί του, να σου πω, της action movie που είναι πρωταγωνιστής και κερνάει κιόλας. Αυτό το μαλλί είχε ο Ρέι Κλέμενς. Λοιπόν. Και του φορούσε πάντα πράσινη φανέλα. Πράσινη, ωραία, πράσινη φανέλα. Που δεν είναι, ξέρεις, συνηθισμένο να το βλέπουμε στους τερματοφυλάκες. Τότε δεν ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένο να φοράνε πράσινη φανέλα. Και βεβαίως ήταν και πάρα πολύ καλός, έτσι. Ως ένας ιδιαίτερα ψηλός τερματοφυλάκας. Δεν ξέρω, τον θυμάσαι να παίζει τον Κλέμενς. Ήταν πολύ καλός τερματοφυλάκας. Ήταν φαίνεται εξαιρετικά τα ανακλαστικά ακόμα και στα μεγάλα του. Γιατί στη 33, αν θυμάμαι καλά, πήγε στην Τότεναμ και έπαιξε εκεί μέχρι τα 40 του. Ακόμα και εκεί, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποια χρονιά, αλλά είχε τα ανακλαστικά και ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό το βιντεάκι που γυρίζει για πρώτη φορά στο Anfield ως αντίπαλος της Liverpool, στον οποίο έκατσε 14 χρόνια, έτσι, ήταν 14 χρόνια τερματοφυλακάς της Liverpool. Επιστρέφει για πρώτη φορά στο Anfield με τη φανέλα της Tottenham ως αντίπαλος. Υπάρχει ένα συγκινητικό βιντεάκι όπου έχει το τέρμα που είναι στο κοπ και τρέχει προς το κοπ και γίνεται τσιμουρλής μέσα στο γήπεδο.
Δηλαδή αποθεώνεται, συγκίνηση και τέτοια. Και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Και πάρα πολύ αγγλικά. Και πάρα πολύ αγγλικά, ναι. Και πάρα πολύ αγγλικά. Και άτυχος, να πούμε, ο Ρέι Κλέμενς. Ο Κλέμενς τελείωσε την καριέρα του με 61 συμμετοχές στην εθνική. Τι είχαμε στα οποία ήταν τόσο καλό τερματοφύλακας. Έπαιζε και στη Λίβερπουλ. Και αυτά γιατί έκανε 61 συμμετοχές. Οι τερματοφύλακες κάνουν πολύ. Δεν έπεσε πάνω στο Σίλτον. Έπεσε πάνω στο Σίλτον. Ήταν δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες. Σε κάποια φάση εκεί, στις τέλη 70, αρχές 80, η Αγγλία ήταν πραγματικά διχασμένη σχετικά με το ποιος θα πρέπει να παίζει τερματοφύλακας. Και για το λόγο αυτό, μάλλον αυτό επηρέασε τόσο πολύ ακόμα και τους ομοσπονδιακούς προπονητές που ήταν εκείνο τον κύριο στην Εθνική Αγγλία, οι οποίοι τι κάνανε, κάνανε ένα πράγμα το οποίο δεν γίνεται και δεν είναι καλό, τους παίζανε να αλλάξει. Έπαιζε ένα μάτσο Κλέμενς, ένα μάτσο Σίλτον, γιατί δεν μπορούσαν και αυτοί να αποφασίσουν ποιος είναι πιο καλός. Μέχρι τώρα και κάποιο είπε: εντάξει, παιδιά, ας το λύσουμε. Φάνε, να έχουμε ένα τερματοφύλακα, ας πούμε, στην εθνική. Και ήταν ο Σίλτον, ο οποίος τελικά πήγε και έγραψε έξω 125, νομίζω, εμφανίσεις. Ναι. Το οποίο αντίθετα μπορούσε να κάνει ο Κλέμενς, αν ήταν αυτός, ας πούμε, που είχε επιλεγεί. Τέλος πάντων, εντάξει. Αχ, ρε Ρέι Κλέμενς. Να, αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Κατάλαβες τι γίνεται. Κάποιος προσβάλλει ένα από τα πιο σπάνια χαρτάκια της Πανίνη. Δεν τον θυμάμαι σε Πανίνη. Ούτε εγώ. Ομολογώ ότι όχι. Σε Πανίνη δεν τον θυμάμαι. Παιδιά, μέχρι δεν φτάνει η γνώση μου μέχρι εκεί. Συγγνώμη, πρέπει να το πω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Θάνατο στο θάνατο. Εντάξει. Ας το αφήσουμε πίσω μας. Ας αφήσουμε πίσω αυτούς τους θανάτους. Να πάμε στο Χαβιέ το Μαστσεράνο. Τι έκανε? Αποσύρεται. Έπαιζε ακόμα, τον είχαμε χάσει λίγο. Είχαμε χάσει λίγο τα ίχνη. Εστουντιάντες. Ναι. Έπεσε εστουντιάντες στα 36 του και αποφάσισε ότι. Εντάξει, ο οποίο ξέρει, μα ήταν λιτό. Αντί για μια. Μπορεί να βγάλει ένα βιβλίο για να ανακοινώσει την απόσυρσή του. Πολλαπλά θέλω να ανακοινώσω ότι αποσύρομαι από την εργοδράση. Θέλω να ευχαριστήσω την Εστουντιάντε που μου έδωσε την ευκαιρία να τελειώσω την καριέρα μου στην Αργεντινή. Τέλος. Μάλιστα. Τέλος. Τέλος ο Χαβιέρ Μαστσεράνο. Και εντάξει, ξέρω ότι okay, για τον Φερνάντο τον Γκάγκο είπαμε λίγο καλύτερα πράγματα από όσα θα, ίσως θα του άξιζαν ενδεχομένως. Για τον Χαβιέρ Μαστσεράνο. Όχι εγώ. Για τον Χαβιέρ Μαστσεράνο, τι έχουμε να πούμε? Έχουμε να πούμε πολύ καλά πράγματα, νομίζω, για το Μαστσεράνο. Υπήρξε πολύ, όχι απλά έντιμος, υπήρξε πολύ καλός ποδοσφαιριστής όπου και αν έπαιξε. Και πάντα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ναι. Αν βγάλουμε λίγο στην άκρη όλη εκείνη την ταλαιπώρια που πέρασε αυτός μαζί με τον Τέβες, δεν ήταν στην MSI. Στην MSI, ναι. Που τους πήγαινε από εδώ και από εκεί. Σωστό. Και τους έπαιρνε και τους πήγαινε. Ναι, ναι, ναι. Μόλις, εν πάση περιπτώσει, πήγε στη Λίβερπουλ που πήγε και έμεινε. Ναι. Χωρίς να έχει αυτό όλο το άγχος το πού θα πάμε του χρόνου και πού θα μας πουλήσει η εταιρεία που έχει τα δικαιώματά μας και να πάμε δεξιά-αριστερά. Από εκεί και πέρα, νομίζω, ξέρεις, μπόρεσε να τακτοποιήσει και το κεφάλι του και να παίξει ποδόσφαιρο και στη Λίβερπουλ και μετά και στην Μπαρσελόνα και να κάνει και τρομερά πράγματα. Ναι. Εντάξει, εγώ πάντα. Παίκτες οι οποίοι είναι αμυντικά χαφ και οι οποίοι του ζητάει η ομάδα να παίξουν κεντρική αμυντική, όπως έγινε με τον Μαστσεράνο στη Μπαρσελόνα, χωρίς να έχει το ύψος για να το κάνει αυτό το πράγμα. Και το κάνει πολύ καλά. Λόγω παικτικότητας και λόγω αντίληψης, είναι ένα πράγμα που λες, παιδί μου, ότι αυτός ο παίκτης είναι φτιαγμένος από καλή ποδοσφαιρική πάστα. Ναι. Προσπαθώ έτσι να, ξέρεις, να ανασυνθέσω λίγο την όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν τον ποδοσφαιριστή Μαστσεράνο που είδαμε. Εντάξει, τη West Ham την αφήνω απ' έξω, έτσι. Ναι. Ας πούμε από τη Λίβερπουλ και μετά, αλλά έχουμε ουσιαστικά πολλά χρόνια. Δηλαδή, Λίβερπουλ και Μπαρσελόνα είναι 11 χρόνια, ναι, ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή, τον καλό είδαμε τον Μαστσεράνο, τον είδαμε πολύ. Δεν μετά το Ακίνες μετά και τα λοιπά. Τον είδαμε 15 χρόνια επέξω στην εθνική. 147 συμμετοχές έκανε, έτσι, ο Μαστσεράνο. Οπότε, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, ότι θα διακόψουμε, θα το συνεχίσουμε μετά, ότι
ήτανε στην πραγματικότητα ένα, παρότι δεν σου γέμιζε το μάτι, ήταν ένα αρκετά σκληρό εξάρι. Ναι, ναι, πώς δεν σου γέμιζε το μάτι, μια χαρά στο γέμιζε. Ενώ δεν ήταν, ενώ όχι, το, όχι, το φυσίκ του, ρε παιδί μου, το φυσίκ του, έτσι. Ήτανε, ήτανε. Ο οποίος όμως οργάνωνε και αρκετά καλά το παιχνίδι. Ναι. Αυτό, νομίζω, και το έκανε και μετά όταν γύρισε ο κεντρικός αμυντικός. Πάλι μπορούσε να το κάνει. Σωστό. Γιατί μπορούσε να ανεβάζει την ομάδα του, ας πούμε, ξεκινώντας από τα μετόπιστενα. Σωστό. Και άλλα ωραία πράγματα για τα οποία θα συζητήσουμε αμέσως μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων που ακολουθεί και το τραγουδάκι που θα ακολουθήσει το δελτίο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Και καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούω την εκπομπή Fight Club και παρέα θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα. Με τον Τάκη Μπουλή στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, στην Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας έρχονται σε εμάς με τους εξής τρόπους. Από το κινητό σας γράφετε Super, αφήνετε ένα διάστημα. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 1969-031 είναι η χρέωση. Ιντερνετικά, sportfm.gr, στο πάνω μέρος της κεντρικής, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player για να ακούτε. Μαζί μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Θυμίζω εκεί 200 χαρακτήρες ανά μήνυμα είναι ο περιορισμός. Και το Sport FM On Demand, και βεβαίως μπορείτε να το βρείτε, παίζει κανονικά ο 1ος Σεπτεμβρίου και μετά. Τώρα, emails στο rama05@yahoo.gr, fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε στο Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής, αυτό που γράφετε στο YouTube για να βρείτε επίσης το επίσημο κανάλι της εκπομπής, στο Google Play Store και το App Store για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001 στο Instagram, όλο μαζί, μία λέξη, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούση στα μικρόφωνα και μία εβδομάδα μετά την έναρξη της προσπάθειάς μας να καλύψουμε τα μουσουδάκια σας από το ψύχος που έρχεται και να κάνουμε μαζί και το καλό. Ναι. Πρέπει να πω με μεγάλη χαρά και πολλά ευχαριστώ. Να σε καλά. Σε όλους σας. Να ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ Κώστα πρώτα απ' όλα. Να σε καλά. Κώστα, σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την έμπνευση, για τη στήριξη, για όλο τον αγώνα το καλό. Να σε καλά. Αλλά και τους φίλους βεβαίως. Βεβαίως. Οι οποίοι αγόρασαν. Ναι. Καθώς σήμερα το απόγευμα, ας πω, φτάσαμε, ξεπεράσαμε τις 500 πωλήσεις. Μπράβο. Έχουμε ξεπεράσει τις 500 μάσκες και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Για μας παρατείνετε το lockdown και τα λοιπά, να τα λέμε αυτά. Δηλαδή, σε συνεργασία με τον Νίκο του Χαρταλιά, του ακράδα λίγο παραπάνω, να πουλήσουμε καμιά μάσκα γιατί τα έσοδα πάνε πολύ για καλό καλά. Σκοπό, πάνε για την κυβότητα του κόσμου. Οπότε, βάστα το λίγο ακόμα. Βαστάμε, εννοείται, ναι. Βαστάμε και βαστάμε ακόμα. Συνεχίζουμε, θυμίζω, συνεργασία με το sportarena.gr. Υπάρχουν 4 fight clubικά σχέδια σε μάσκες. 6 μάσκες στο σύνολο για να διαλέξετε. Το ένα σχέδιο δηλαδή έχει 3 παραλλαγές σε χρώματα. Τα βρίσκετε στο sportarena.gr. Είτε μπαίνετε και γράφετε Fight Club εκεί και θα τα βρείτε. Είτε πάτε ξεχωρίζω ρουχισμός μάσκες και τα βρίσκετε. Είτε μπαίνετε στο Facebook μας. Πολύ απλά έχουμε ένα κουμπάκι πάνω ακριβώς για αυτό το σκοπό. Με το που θα μπείτε στην κεντρική, είτε από κινητό, είτε από laptop, είτε από οπουδήποτε. Υπάρχει ένα κουμπάκι που λέει Αγορά τώρα. Αν πατήσετε εκεί, το πιο εύκολο απ' όλα, μπαμ, πηγαίνετε κατευθείαν και τις βλέπετε. Και θυμίζω ότι όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις, όλα ως έχουν, θα διατεθούν για το φιλανθρωπικό έργο της Κιβωτού του Κόσμου. Αυτό λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα γίνει, οπότε μέχρι εκεί συνεχίζουμε. Ναι. Εντάξει, πρώτες μέρες είναι πάντα αυτές που γίνονται, αλλά δεν πειράζει, εμείς το λέμε και θα το ξαναλέμε. Όποιος μπορεί και θέλει να συνεισφέρει σε αυτό το, δεν ξέρω πώς το πω τέλος πάντων, σε αυτό που κάνουμε, να το κάνει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Αυτό που σας ευχαριστούμε είναι το sportarena.gr που έχει αναλάβει όλο το κομμάτι βεβαίως της παραγωγής και της παράδοσης των παραγγελιών σας. Και τι άλλο θέλω να πω, και θα σας πω, χωρίς να σας το πω, ναι, επειδή το ψιλοσυζητήσαμε εδώ κάποια μέρα, ότι υπάρχουν και δύο μάσκες που είναι μοναδικές. Ναι. Δύο μάσκες που είναι ξεχωριστές. Ναι, βγήκανε και διαλύσαμε το καλούπι. Ναι. Τελείωσε. Τρεις στην πραγματικότητα. Τρεις, αλλά ναι. Εγώ τώρα στις δύο θα αναφερθώ. Ναι, ναι. Μία είναι εκτός συναγωνισμού. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν 4
άμα θες να το πάμε έτσι. Δεν μου τα έχεις πει αυτά. Υπάρχει και μας κατσαούσενα. Μάλιστα. Δεν βλέπεις Facebook. Άμα δεν βλέπεις Facebook, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, ποιος θα το βλέπει, άμα δεν το βλέπεις εσύ. Σωστό. Λοιπόν. Λέγοντας για τσαούσενα και πριν ολοκληρώσω το που θα πεις, να πω απλά γιατί έχω μήνυμα που λέει πες του να ανοίξει το Facebook από τσαούσενα. Έχω στείλει παραγγελία να φάω. Μου μύρισε προβατίνα και ανανάς. Εδώ δείχνω για να μην νομίζει τα κατασκευάζει. Γιατί γουρλώνει το μάτι τώρα. Προβατίνα και ανανάς. Θα ξεράσουμε τώρα στον αέρα. Τώρα είναι γενικά. Αυτές τις μέρες τώρα που η Μικυλίτσα μεγαλώνει, τη μύρισε προβατίνα και ανανάς. Για να. Τι να σου πω, κάνω εγώ τώρα. Τι να σου πω. Προβατίνα και ανανάς. Δεν έχω μείνει ποτέ έγκυος ακόμα. Δεν ξέρω πώς είναι αυτές που λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν δύο μάσκες. Ναι. Οι οποίες είναι ξεχωριστές. Ναι. Υπάρχει μία μάσκα και μοναδική η οποία γράφει γκουρού και ανήκει στον γκουρού και μία μάσκα η οποία γράφει μικρός σατράπης. Εγώ δεν την δικιά μου. Εγώ δεν αποχωρίζομαι. Λοιπόν. Αυτές λοιπόν θα δούμε εάν ο κύριος Κώστας αποφασίσει γιατί τον ψήνουμε. Δεν το αποφασίζω. Εάν λέω. Δεν θέλω. Εάν λέω. Δεν θέλω. Εάν αποφασίσει να τη δωρήσει, δεν μπορούμε να τον υποχρεώσουμε όπως καταλαβαίνετε. Αλλά εάν. Πάνω από το τόμα μου. Ελάτε να τη βγάλετε από πάνω με μυστρή. Αλλά εάν αποφασίσει να τη δώσει. Πάρε κρουστικότερα πάνω κατσάβιο, αν θες να τη βγάλεις. Εάν λοιπόν ο κύριος Κώστας μας κάνει τη χάρη. Είναι σε θηρίδα. Σε κάποια φάση και η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Βασανισμένο μου πουλί. Έτσι. Ναι. Θα γίνει μια. Θα δοθούν σε μια λαμπρή τελετή. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Θα δοθούν σε μια λαμπρή τελετή πάλι για να συνεισφέρουμε στον ίδιο. Είναι για wealthy donors οι συγκεκριμένες. Δεν ήθελα να πω περισσότερα. Το λέω εγώ. Είναι για wealthy donors. Έτσι. Δεν ήθελα να πω περισσότερα, αλλά θα γίνει ωραία και όπως πρέπει. Ωραία και όπως πρέπει. Αλλά ναι, όπως και αυτές είναι μοναδικές. Είναι συλλεκτικές, άρα είναι για γερές τσέπες. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε. Και έχουν και το DNA μας πάνω. Θα τις πλύνουμε, Κώστα. Μπορεί κάποιος να μην θέλει να τις πλύνουμε. Αυτό λέω. Κάτσε, Γιάννη, μου ένα λεπτό. Εσύ να τις πλύνουμε, άλλος μπορεί να θέλει να αγοράσει τόσο γιατί θα έχει το DNA σου πάνω. Οκ, okay, να το συζητήσουμε αυτό. Την ώρα που λες Dude Lounge, έχει μείνει το DNA σου πάνω και θέλει να αγοράσει έτσι αλλιωμένη. Πώς θα το πω, αλλιώς. Έτσι να το συζητήσουμε. Έτσι να το συζητήσουμε. Οπότε, θα έχετε πληροφορίες περισσότερες τις επόμενες μέρες. Θα γίνει σίγουρα πριν το τέλος του μήνα, φαντάζομαι, και θα ενημερωθείτε σχετικά. Απλώς το λέμε τώρα έτσι, λίγο. Ποιο λοιπόν, μήνα, του τουνού ή του άλλου. Του τουνού, ρε. Γιατί, ρε. Γιατί. Πότε. Του άλλου. Μετά Χριστούγεννα, δεν θα δώσουμε τα. Χριστουγεννιάτικο δώρο. Δεν πάμε στην κυβότα του κόσμου. Βέβαια. Άρα πριν τα Χριστούγεννα. Με αυτά θα πάμε. Ε? Με αυτά θα πάμε. Μπορεί να θέλει ο πατέρα να τον στη μάσκα. Για. Παθαίνει να φοράει Dude Lounge. Πού το ξέρουμε. Εννοείται ότι δεν το ξέρουμε. Εννοείται ότι δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, σε άλλα χαρούμενα νέα τη ημέρα. Ναι, κατά τελειώσαμε το Μαστεράνο αυτό, ήταν το ξεπετάξαμε. Α, όχι, δεν τελειώσαμε. Το ξεπετάξαμε. Δηλαδή, από σήμερα το χαβιό Μαστεράνο δεν ξανασυζητήσουμε ποτέ γι' αυτό και το ξεπετάξαμε. Πόσα χρόνια έχουμε να συζητήσουμε το χαβιό Μαστεράνο, έτσι. Τελειώσαμε. Και μιλάμε κάθε μέρα για το Μαστεράνο. Τελειώσαμε δηλαδή. Πόσα χρόνια έχουμε να μιλήσει για το Μαστεράνο. Δηλαδή με στεναχωρείτε. Ωραία, εντάξει, πες για τον. Δεν θέλω να πω τίποτα. Όχι, πες. Όχι, πες. Τώρα δεν θέλω. Πες, εγώ όχι, θέλω. Όχι, εγώ όχι. Εξαιρετικός, πολύ καλός. Όμως τώρα δεν πολύ θέλω. Ωραίος. Αυτό έχεις να πει. 11 χρόνια, Λίβερπουλ και Μπαρτσέλονα. Πάμε, εξαιρετικός, πολύ ωραίος. Τίποτα, όχι, δεν ήταν. Κεντρικός, αμυντικός, δυναμικός, ωραίος. Τάκλιν. Έλειωνε ο Τάκλιν. Μέτριος ήταν. Εθνική Αργεντινή. Ψιλομέτρη. Επίσης και εκεί πέρα, παρότι η Εθνική Αργεντινή δεν τα κατάφερε πολύ καλά, ας πούμε, ηγέτης και εκεί. Ενώ παίχτης ο οποίος ήταν εκεί. Με ποιον Έλληνα παίχτη, ας πούμε, θα τον παρομοιάσει στο Μασεράνο. Είναι δύσκολο, ξέρεις. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Αυτό που προσπαθώ να σκεφτώ τόση ώρα για το Μασεράνο, ποιο είναι και τον έχουμε δει. Νομίζω ότι ο Μασεράνο κατάφερε και έκανε μία. Λόγω χαρακτήρα, έκανε μία καριέρα η οποία ήταν μεγαλύτερα από τα προσόντα του. Αυτό πιστεύω. Δε. Okay. Δεν ήταν τόσο πολύ καλός προσφέρεις, ήταν τόσο πολύ μέσα στο παιχνίδι. Με την αυταπάρνηση να πει. Ήταν ο μόνος που παίξει με αυταπάρνηση. Προσόντα, ρε παιδί μου, λέγοντας. Είχε όμως, είχε νιονιό. Μεγαλύτερα από προσόντα, τι εννοείς, ας πούμε. Ήταν πάντα πολύ fit, ήταν γρήγορος, έκανε τάκλιν λισαλέα. Θέλω να πω, δεν ήταν. Τάκλιν έκανε όμως, αλλά. Αμυντικό χάφ ήταν, τι να κάνει. Οπωσδήποτε, μουσακά, αλλά μας. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μας αφήνει λίγο με την αίσθηση του ηγέτη.
Δεν είναι εύκολο να είσαι ένα τύπο που καταστρέφει το παιχνίδι του αντιπάλου και να λέξει. Δηλαδή, ο Ζε Ηλίας δεν τελειώσει την καριέρα του και τον αναφέρουμε ηγέτη. Ναι. Ως ηγέτη, αυτό θέλω να πω. Ναι. Νομίζω ότι κάνει το ίδιο πράγμα περίπου και τον λέμε ηγέτη. Το Ζουτάουτα όμως δεν τον λέμε ηγέτη. Που έκανε το ίδιο πράγμα περίπου και τον λέμε. Καλά τώρα, ρε Μόντα, ο Ζουτάουτα τώρα. Ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Κατάλαβε τι γίνεται. Δεν μπορούμε τώρα. Κανονικά στον... είναι Μαστσεράνο. Μαστσεράνο. Έτσι, το λέγαμε Ματσεράνο, το λέγαμε Μασκεράνο. Ναι, ναι. Κανονικά Μασκεράνο, με τον τρόπο γραφής, τέλος πάντων, από ό,τι είχαμε ρωτήσει κτλ. Χωρίς να είμαστε και Σπυρόπουλοι. Εν πάση περιπτώσει, Μαστσεράνο είναι κανονικά. Κατσουράνης, λέει κάποιος. Ναι. Κοντά. Εντάξει, Κατσουράνης δεν έκανε τάκλιν. Όχι τόσο δυναμικός. Αλλά ναι, έπαιξε και κεντρικός αμυντικός ο Κατσουράνης με άνεση και αυτό ηγέτης, ναι. Να. Ναι, νομίζω ότι πιο κοντινό μπορούμε να βρούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πήγαινε το άλλο λίγο σε στολτίδια. Όχι, δεν είναι. Τελικά. Περίπου με ρώτησες δηλαδή. Κλείνοντας, νομίζω ότι για το Μασεράνο θα τον συνοδεύει πάντα η φήμη του old school. Ναι. Ήτανε old school ποδοσφαιριστής. Ενώ έπαιξε τώρα αυτά τα χρόνια, ναι, σου έβγαζε την αίσθηση του old school ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι καλό, πρέπει να πω. Είναι χαρά, καλό, είναι θετικό. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Ωραία, γεμάτη καριέρα, μια χαρά. Αναγνώριση και ευτυχισμένοι, νομίζω, από τους ποδοσφαιριστές που τελειώνουν με τέτοια αναγνώριση την καριέρα τους. Εννοείται. Εννοείται. Ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο, Χαβιέρ Μαστσεράνο. Όχι ο Ζαχωράκης. Να σου πω άλλα χαρούμενα νέα της ημέρας. Ναι, αλλά μην χαρούμενο. Πες μάντε. Η Μπαρτσελόνα διαπραγματεύεται τον Ντεμπελέ για ένα νέο συμβόλαιο. Ναι, βέβαια. Γιατί είμαστε μόλις δύο χρόνια πριν και πρέπει να βιαστούμε. Θέλω με λίγα και απλά λόγια, τα οποία μπορούμε να καταλαβαίνουμε όλοι ακόμα και εμείς οι χαζοί άνθρωποι. Μία λέξη. Να μου πεις ένα λόγο της προκοπής για τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Που στο διάολο! Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ότι δεν υπάρχουν. Ότι τραυματιστήκαν όλοι οι υπόλοιποι και πρέπει να υπάρχει ένας παίχτης. Τραυματιστήκαν όλοι οι υπόλοιποι επειδή δεν του κόπηκε το νήμα τη ζωή. Τραυματισμό είναι. Ναι, τραυματίστηκε ο Φατί, θα φύγει ο μέσα του καλοκαίρι. Ναι. Σου λέει τι θα απογίνουμε, ο Γκριεσμάν δεν την παλεύει. Αού, πέφτουμε. Το όνομά μα, η Μπαρσελόνα. Τον έχει δύο χρόνια κάνει ακόμα. Μια επένδυση. Τον έχει δύο χρόνια ακόμα. Ένα. Γιατί πέρα το ανανέω συμβόλαιο από τη στιγμή που ο Φατί τραυματίστηκε για τρει μήνε. Δύο χρόνια τώρα, το καλοκαίρι θα έχει ένα χρόνο. Θα σου πει έξι μήνε φεύγω τώρα. Τι, έτσι θα τον έχουμε δώσει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα βγάλει ποτέ τα λεφτά του. Οπότε σου λέει δεν γίνεται καιρό να έχουμε δώσει 100. Πόσα ήταν, το ξεχάσει κάτι. Ήταν 105 και μετά μπόρεσε 130. 130. Ναι. Λοιπόν, να δώσουμε 130 και αναγκαστούμε να το πουλήσουμε, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι του 21, επειδή δεν θα θέλει να ανανεώσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, 10, 20. Σου λέει κάτσε, δεν γίνεται. Υπάρχει μια αναδυστυχία. Άρα δώσουμε κι άλλα. Άρα πάμε να του κάνουμε μια ανανέωση, ναι, ελπίζοντας ότι θα γίνει κάτι, ξέρω εγώ, θα παίξει, μπα και το πουλήσουμε κάπως. Αυτή η ελπίδα υπάρχει εδώ και 3 χρόνια. Καμένη περίπτωση ο Ντεμπελέ. Είναι καμένη περίπτωση ο Ντεμπελέ. Είναι προφανές. Δεν χρειάζεται να το. Απλώς ψάχνουν τώρα να δουν τι παραπάνω λεφτάκια μπορούν να βγάλουν από αυτόν. Εγώ δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Θέλω να το εξής. Σε μια περίοδο που όλες οι ομάδες, στην Μπαρσελόνα το ξέρουμε γιατί έχει ανακοινωθεί, πάει να έχει προτείνει περικοπές στους παίκτες. Ναι. Και στη Ρεάλ το κάνα σήμερα. 15%. Ναι. Θα πάει να δώσει παραπάνω χρήματα για τον Ντεμπελέ. Γιατί ο Ντεμπελέ θα σου πει, αφού θέλετε να κάνουμε επέκταση συμβόλαιο, θέλω παραπάνω χρήματα. Δεν ξέρω πόσα παραπάνω. Θα πει, θέλω λιγότερα. Ποιος ο λόγος να υπογράψει επέκταση συμβολέου με λιγότερα. Τον καλή ομάδα για επέκταση συμβολέου. Δεν ζητήσει παραπάνω χρήματα. Ναι. Σε μια περίοδο που πας και κάνεις περικοπές, θα πάω να δώσεις αυτό το κοπρόσκυλο παραπάνω χρήματα με αυτά που έχει κάνει ή δεν έχει κάνει αυτά τα χρόνια στην ομάδα. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω καμία άλλη λέξη πέρα από το ηλίθιο για αυτό το πράγμα που γίνεται. Ναι. Και επειδή ακριβώς και η ομάδα είναι στη διαδικασία αλλαγής διοίκησης, έχω την εξής απορία. Ποιος παίρνει την ευθύνη για αυτό το πράγμα? Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα. Ο απερχόμενος. Ο απερχόμενος, ποιος άλλος. Είναι δυνατόν ο απερχόμενος με ένα σωρό σκάνδαλα πάνω από το κεφάλι του, με παγκόσμια χλέβη, με παίκτες να τον κράζουνε, με την ιστορία με την εταιρεία με τα social media, την είχε ξοπληρώσει για να βρίζει τους παίκτες, να παίρνει πάνω του ως τελευταία κίνηση στην ομάδα, ας πούμε, πριν να αλλάξει προεδρία, να ανανεώσει, να επεκτείνει το συμβόλαιο του Ντεμπελέ. Μου φαίνεται τραγικό, ας πούμε, και ψιλοαπίθανο. Ακούγεται λίγο καταστροφικό, είναι η αλήθεια. Ναι. Ομολογώ ότι ακούγεται λίγο καταστροφικό, πρέπει να πω. Εντάξει. Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν το είχα σκεφτεί. Εντάξει.
Πώς λέγει ένας φίλος, ο Ζέλιας, δεν κατέστρεφε το παιχνίδι του αντιπάλου. Κατέστρεφε καριέρες και κόκαλα. Έτυχε που έπαιζε στο Γαύρο το 0 κόκκινο σε 20 χρόνια. Για τρεις κόκκινες πήρε ο Ζέλιας μόνο στον Ολυμπιακό, έχω να σας πω. Ναι. Ενδεχομένως ήταν και λίγες βέβαια. Ναι, λίγες. Έτσι, και 28 κίτρινες. Ναι. Επειδή ρώτησε ο φίλος, το ψάξα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί καλό είναι να πετάμε παπαριές, ακόμα καλύτερο είναι να στοιχειοθετούμε και κάτι. Ναι. Λοιπόν. Οπότε ναι, ναι, ο Ζέλιας ήταν ατσούμπαλος, είναι η αλήθεια. Ο Ζέλιας ήταν ατσούμπαλος. Δεν νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο δρεπάνι που έχει περάσει από τη χώρα, ούτε καν από τους ξένους. Αλλά εντάξει. Ήταν σκληρός. Ήταν σκληρός γιατί ήταν αργός, αν ρωτάς εμένα. Ναι. Για τη θέση που έπαιζε ήταν αργός. Οπότε δεν προλάβαινε κόσμο. Ξέρεις, είχε σωματοδομή λίγο μπούτα, λίγο αρσιβαρίστας, λίγο αυτά. Και πέρναγες από δίπλα, σε πετσόκοβε. Δυστυχώς ήταν μια ατυχή κίνηση του Ολυμπιακού, που ήταν χρυσοπλήρωσε, θυμίζω έτσι. Μέχρι από την Ίντερ που ήρθε. Ναι. Κοντά 6 εκατομμύρια ευρώ τον είχε πληρώσει ο Ολυμπιακός για τον παράλληλα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν είναι το θέμα μας ο Ζέλιας, απλώς επειδή έγινε η σχετική κουβέντα. Με τις μειώσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στην Μπαρσελόνα εξακολουθεί να είναι κάθετη ιστορία και στη Ρεάλ είναι μόνο στους παίκτες. Ποιος ξέρει. Δεν το γνωρίζω. Ποιος ξέρει. Δεν το γνωρίζω. Άραγε. Δεν βγήκε προς τα έξω κάτι για. Μα το λέγαμε και τις προάλλες. Το να προτείνεις μείωση 30% σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή στον παίκτη παίρνει 20 εκατομμύρια και στον υπάλληλο παίρνει 1000 ευρώ. Από μόνο το πώς θα ακούσει είναι ένα πράγμα γελίο. Ναι, ναι. Εντάξει. Δηλαδή είναι ανάξιο να το σχολιάσεις. Ανάξιο πραγματικά. Ναι. Είναι. Είναι και. Εντάξει, και δεν ξέρω και τι ακριβώς θα. Τι ακριβώς θα κάνουν για αυτό το πράγμα οι παίκτες. Γιατί όλα ακόμα νούρες. Δεν δέχονται. Αλλά ούτε για τη Ρεάλ είναι το πρώτο έτσι. Γίνει και πέρσι. Ναι. Η ιστορία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ο Ράμος το τρέχει το θέμα. Καλά θα κλείσει. Δεν ανησυχώ. Ο Ράμος τρέχει το θέμα. Ο Ράμος θα κλείσει. Διότι ο Ράμος τρέχει το θέμα της μείωσης. Θέλει πάρει. Αν θα κλείσει νωρίς στη Ρεάλ, γιατί θέλει πάρει. Ναι, ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς περιμένουν στη Ρεάλ και δεν του δίνουν το συμβόλαιο που θέλει. Δηλαδή, μουλαρώνουμε στο ότι είσαι 34 και σου κάνουμε μονοετές. Δηλαδή, δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακία από αυτή. Αν η Ρεάλ χάσει το Ράμος, είναι έξα της μοίρας της. Ναι. Από την άλλη, είναι 190 εκατομμύρια ευρώ μέσα Ρεάλ μόνο φέτος. Και. Δεν ξέρω πόσο μετράνε αυτά, απλώς το αναφέρω. Εντάξει. Ναι, δεν ξέρω. Ο Ράμος θέλει τριετές ή διετές. Νομίζω διετές. Νομίζω διετές. Δεν μπορεί να τα χαλάσουν στο μονοετές. Τι διετές. Να σου πω κάτι. Και τριετές να θέλει ο Ράμος. Και πενταετές να θέλει ο Ράμος. Ο Πέπε παίζει. Βασικό στα 37 του, δηλαδή. Δεν παίζει ο Ράμος στα 37. Εγώ λέω, ο Ράμος με τη διαδρομή που έχει κάνει στην ομάδα, με αυτά που έχει προσφέρει στην ομάδα και συνεχίζει να προσφέρει, παραμένει σε top επίπεδο. Καλά, και τώρα ναι, που μιλάμε. Βέβαια. Αν σου πει θέλω κλειστό πενταετές, έριξε και λες πάρε κλειστό πενταετές. Ούτως ώστε τα χρήματα που θα του πληρώνεις, δεν θα τα πληρώνεις από την αρχή για όλο το πενταετές συμβόλαιο. Κάθε χρόνο θα του τα δίνεις. Μπορεί να βαρεθεί σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια να πει σταματάω, βαρέθηκα. Αλλά εσύ ως ομάδα απέναντι στον ποδοσφαιριστή που είναι ο αρχηγός σου και σου έχει δώσει πολλά πράγματα, του λες, ξέρεις, λευκή επιτάγη, τι θες, παιδί μου. Πάρε λευκή επιτάγη και βάλε το ποσό που θες. Τελειώνουμε. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ούτε εγώ. Το παιδί που είναι 15 χρόνια στην ομάδα. Αυτό με την ηλικία νομίζω το έχουμε ξεπεράσει πια. Ο Ράμος δεν βγάζει και ιδιαίτερο τραυματισμό. Ναι. Δηλαδή έχει πολλές συμμετοχές μέσα στη χρονιά. Πάντω δεν θυμάμαι δηλαδή. Νομίζω σχεδόν όλες τις χρονιές του είναι από 40 συμμετοχές, ας πούμε, και πάνω. Είναι βασικό σαν αντικατάσταση. Πού μπορεί να τα χαλάσει, δηλαδή, πού μπορεί να τα χαλάσει. Εκτός, παιδί μου, να είναι διαφορά, τι να σου πω. Τίποτα, η Ρεάλ του πει, ξέρω εγώ, σου δίνω. Ναι, ρε, παιδί μου, εννοείται και βάζει. Όχι, βάζει. Βάζει διψήφιο αριθμό γκολ. Μόνο διαφορά είναι να πει ότι η Ρεάλ του ξέρει, εμεί σου δίνουμε 5 για ένα χρόνο και πει ο Ράμος, παιδιά, εγώ θέλω 30 για 2 χρόνια. Εντάξει, οκ, εκεί καταλαβαίνω να υπάρχει ένα θεματάκι. Αλλά και πάλι ξαναλέω, επειδή είναι ο Σέρχιο Ράμος, κανονικά όχι ικανόν για να χαλάσει. Αυτό το deal. Διότι ο Ράμος είναι ποδοσφαιρικός και όπου και να πάει, νομίζω ότι όχι θα το μετανιώσει Ρεάλ ως ομάδα Ρεάλ, γιατί μπορεί να αποδιοργανωθεί γιατί δεν θα μπορεί να καλύψει το κενό του,
Αλλά νομίζω ότι η αντιδράση από τον κόσμο θα είναι. Μα και δεν θα καλύψει το κενό του. Η Ρεάλ χωρίς το Ράμος στο τελευταίο παιχνίδι της Champions League δεν κερδίζει. Αλήθεια. Δεν, δηλαδή, λες ότι οφείλεται σε αυτό. Δεν ξέρω πού οφείλεται, Γιάννη. Ξέρω ότι ξέρω εγώ στα παιχνίδια που έχει λείψει ο Ράμος έχει λείψει 7 παιχνίδια και η Ρεάλ δεν έχει κερδίσει τα 6. Από τα παιχνίδια που λείπει ο Ράμος από τη Champions League. Να. Τι να πω εγώ άλλο. Μιλάνε οι αριθμοί. Προφανώς κουρδίζει όλη την αμυντική λειτουργία ο Ράμος με την παρουσία του. Να. Τι κουμπώνει. Η μεσοαμυντική γραμμή κουμπώνει με το Ράμος. Χωρίς το Ράμος δεν υπάρχει κανένας σκουμαντάρι. Λέω εγώ. Ακόμα και στα 34 είναι πολύτιμος. Αλλά πέρα από όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, εγώ δεν συγκρίνω με περιπτώσεις παιχτών που φύγαν από άλλες ομάδες γιατί ήθελαν να φύγουν. Όπως μπορεί να είναι ο Ράουλ, όπως μπορεί να είναι ο Τσάβη ή ο Ινιέστα που ήθελαν να φύγουν. Έτσι δεν ήθελαν να μείνουν. Να. Ο Ράμος θέλει να μείνει στη Ρεάλ. Να. Άρα τι μπορεί να το χαλάσει αυτό το πράγμα. Δεν γνωρίζω και δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Πάση περιπτώσει. Εντάξει. Ναι, ενώ το λέω δεν έμεινε και πολύ καιρό. Μα γι' αυτό το αναφέρω τώρα. Λες θα κάνει τις διαπραγματεύσεις. Για τον ίδιο θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις. Δεν θα κάνει. Για να δούμε. Για αν δεν κάνει, θα φτάσουμε το Δεκέμβριο και μπορεί να ακούσουμε τίποτα. Έκλεισε την Παρή και γεια σας. Η οποία Παρή, τρόπο που το λέμε, κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η μοίρα, ναι, καμιά φορά. Η Παρή πήγε και έδωσε τον Τιάγκο Σίλβα και βγήκαν ήδη δύο μήνες μετά και είπαν ότι παιδιά το μεταλλείο. Κάναμε βλακεία. Κάναμε βλακεία που τον δώσαμε τον Τιάγκο Σίλβα. Που είναι και 36. Νομίζω. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Ναι. Λοιπόν. Και πάει τώρα. Μου σου πω 37. Όχι, 37 δεν είναι. Νομίζω, ότι είναι το, νομίζω ότι είναι το 84. Ναι, το 84. Είναι 36. Μάχες. Λοιπόν. Και πάει να κάνει τώρα. Δηλαδή, σου δεν χάσαμε τη διακοσία, κάναμε βλακεία. Πάμε να πάρουμε του Σέρχιο Ράμος. Φαντάζομαι ότι στη Ρεάλ θα το σκεφτούν λίγο καλύτερα. Εντάξει, παιδιά, όλα εννοείται. Όλες οι σχέσεις σπάνε και χαλάνε. Απλώς εδώ πέρα λέμε. Παιδί μου, δεν γίνεται. Κινήθηκε ο γαμπρός, κανονικά πρέπει να θέλουν. Δεν μπορεί δηλαδή. Παιδιά, δεν έχει σχέση με την ιστορία με την Πάρτσα και το Μέση. Εκεί υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία έχουν μπει στη Μέση. Στην Ρεάλ με τον Ράμος δεν υπάρχουν τα πράγματα που έχουν μπει στη Μέση σχετικά με την Πάρτσα και το Μέση. Είναι άλλα πράγματα. Εκεί έχει σπάσει το γυαλί από διάφορους λόγους οι οποίοι έχουν συντηθεί εκτενώς από το καλοκαίρι και μετά. Άλλο πράγμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11 η ώρα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, υπάρχουν ακροατές που βρέθηκαν από Μουμπάι μετά τα ακούσματα του Τάκη Μπουλή. Ο Στόικα λέει: ακούγοντας παραταμένα τάκ πουλ, απέχω δύο κουμπιά από το να καταλάβω τι σημαίνει υπεύθυνη ανυπακοή του Βαρουφάκη. Άλλος λέει: θα μας στείλουν τους μπάτσους στη γειτονιά για πάρτι με ψυχοτρόπα. Γενικά. Τι να σου πω τώρα, εσύ, ό,τι βγάζει τον καθένα αυτή η ιστορία. Είδες το φανταστικό βίντεο με τους αστυνομικούς που μπουζουριάζουν τους σκεϊτάδες στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εντάξει, μαγικό. Ναι. Μαγικό. Δηλαδή θύμισε, δηλαδή επιθεώρηση. Παλιά καλή ελληνική επιθεώρηση. Mm-hmm. Φανταστικό. Ο Μπενταντίζινταν λέει: το κατά τα άλλα κυτρινιάρικο φωτιστικό του δωματίου μου τρεμοέπαιξε στιγμιαία σε κόκκινο μπλε αποχρώσεις με τις μουσικές του Τακμπούλ. Έχουμε διάφορα φαινόμενα mm-hmm. τα οποία mm-hmm. παρουσιάζονται, έτσι, τα οποία είναι εν πολύ ανεξήγητα φαινόμενα. Mm-hmm. Κάποιος τα έλεγε μεταφυσικά, κάποιος τα έλεγε παραφυσικά. Δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Εντάξει, ανάμεσα στα φαινόμενα ήταν και η πιθανολόγηση που έκανε ο διευθυντής του Ανθρωπικού Ινστιτούτου Αθηνών, έτσι, ο κ. Κωνσταντινίδης. Ναι. Πιθανολόγηση για να είμαστε σωστοί. Ναι. Δεν είπε ο άνθρωπος. Πιθανολόγησε. Ναι, είπε ναι, ότι ναι. Πιθανολογούμε. Ναι. Επειδή το παρατηρήσαμε αύξηση των σεξουαλικών επαφών, ότι αυτές μπορεί να την αύξησαν τη μεταδοτικότητα του ιού. Mm-hmm. Μπορεί. Είπε να ήταν μια πιθανή εστία μετάδοσης. Καλοκαιρινές. Καταβάσει. Έτσι τώρα έχουμε φτάσει βέβαια μέσα Νοέμβρη. Έτσι είπε. Θέλω ναι. να πω ότι οι διακοπές όσοι πήγανε Ιούλιο, Αύγουστο. Ναι. Μέχρι εκεί. Τι διάολο γινόταν από τότε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω. Περάσαν και 2,5 μήνες. Δυόμιση μήνες περάσαν. Ευτυχώς εμείς την βροντάγαμε. Δόξα τω Άγιο είχαμε. Δηλαδή εμείς σωθήκαμε Κώστα, δηλαδή παρατρίχα έτσι τώρα. Τι λες τώρα. Καλά, όχι όλοι. Κάποιοι βάζουν μπροστά για άλλα παιδιά. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Μην επανερχόμαστε αυτό. Αυτό σε λίγους μήνες πάλι θα έχουμε τα καλάματά του. Πώς γίνεται όμως, παιδί μου, πιθανολογεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, μία βγαίνει, ποιος ήταν ο Άδωνης και λέει ότι το άνοιγμα στον τουρισμό. Άστον, Άδωνης, τώρα δεν ούτε με βαλέ δεν κόβει τώρα. Παιδί μου, άλλο λέω ότι πρέπει κάτι να πούν, το καταλαβαίνω. Ωραία. Αυτό που να πούν είναι ότι ο τουρισμός που ήρθε το καλοκαίρι και οι νέοι που, εν πάση περιπτώσει,
εκάματο ένα στον άλλον ότι εκάματο. Κάτι πρέπει να πούρε, Κώστα. Να το πεις αυτό το πράγμα, αν τα κρούσματα είχαν απογειωθεί τα μέσα του Σεπτέμβρη ή στο τέλος Σεπτέμβρη, να το καταλάβουμε. Έτσι. Να πούμε, ρε παιδιά, αυτό το άνοιγμα του τουρισμού το πληρώσαμε έτσι πολύ πικρά. Να, αλλά όταν φτάνουμε αυτές οι μουσικές του Τάκμπουλ οδήγησαν, ναι, σε κάτι, όχι, να πούμε ναι. Ναι, ένοχος να πούμε. Ναι. Και να πει και ο Τάκης, ένοχος, είμαι ένοχος, χωρίς λαφρυντικά. Αλλά αν είναι να συζητάμε για τέλος Οκτώβρη και αρχές Νοέμβρη και να το αποδίδουμε στο καλοκαιρινό Φλεοάκτ, δεν κάνουμε δουλειά. Όχι, δεν κάνουμε δουλειά. Καθόλου. Καθόλου δουλειά. Ας βρουν άλλα πράγματα να πούν τα οποία έχουν μία βάση. Δεν μπορούμε να λέμε, ξέρω εγώ, αθώα τα μιμημί γιατί έχει χαμηλή μεταδοτικότητα, αλλά φταίει το καλοκαιρινό Φλεοάκτ. Ντροπή δηλαδή. Εντάξει. Ντροπή πράγματα. Ντροπή πράγματα. Τέλος πάντων. Αφήνοντας πίσω μας και αυτό, οφείλουμε να συγχαρούμε και από το, το μικρό ταπεινό μετερέζι, τον Λιούις τον Χάμιλτον. Ναι. Έτσι, ο οποίος έγραψε ιστορία τώρα, εντάξει, ο οποίος, ναι, μπαίνει πια στους μύθους. Μπορεί να μπαίνει σε, σε άλλες κατηγορίες, για διάφορα, γιατί αυτά τα πράγματα είναι όλα υποκειμενικά, αλλά 7 παγκόσμια πρωταθλήματα. Τι εννοεί να μην παίρνει σε άλλε κατηγορίε. Άλλο σου λέει, άλλο δεν μ' αρέσει. Ο Χάμιλτον είναι έτσι. Άλλε κουβέντε είναι άλλε. Δεν μιλάμε για αισθητική τώρα. Ναι. Μιλάμε για απόλυτα νούμερα. Ναι. Δεν είναι θέμα αισθητική. Ο καθένα μπορεί να έχει αυτόν που πραγματικά αγαπάει. Τα... Σε νούμερα όμω. Σε νούμερα. Είναι 7 παγκόσμια πρωταθλήματα. Είναι 7. Είναι 7. Εάν τα καταφέρει και πάρει το 8ο και μείνει μόνο του πια. Που η λογική λέει ότι το καταφέρει, να σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως είναι η κατάσταση στη Φόρμουλα 1 τα τελευταία χρόνια, ναι. Ναι. Είναι θλιβερή από πλευράς ανταγωνιστικότητας η κατάσταση στη Φόρμουλα 1, δυστυχώς. Οπότε ναι. Αν δεν πάθει κάτι το λογισμικό του. Σωστό. Αν δεν κρασάρει ο δίσκος, αν δεν γίνει κάτι με τον επεξεργαστή, με τις μνήμες που έχει μέσα αυτό το κατά τα άλλα εξαιρετικό ανδροειδές. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να, να μην πάρει και το 8ο. Νομίζω ότι δύο ρεκόρ είχε περισσότερο στο μάτι ο Λιούις Χάμιλτον. Ξέρεις, αν αρχίσεις να μετράς ρεκόρ, έχει πάρα πολλά. Ναι. Ξέρεις πόσες φορές βρέθηκε στο πόντιουμ, πόσους πόντους έχει πάρει, πόσους πόντους έχει πάρει σε όλη την καριέρα, πόσους πόντους έχει πάρει σε ολόκληρη σε μια σεζόν. Σε όλα αυτά είναι πρώτος. Πόσες pole position έχει πάρει. Σε όλα αυτά. Νομίζω ότι όμως ότι τα δύο πραγματικά, τα πράγματα που κυνηγούσε σοβαρά, το ένα το έχει καταφέρει και το άλλο το σοφάρισε. Αυτό που σοφάρισε είναι τα πρωταθλήματα του Σουμάχερ. Έτσι. Και το άλλο ήταν να περάσει τις νίκες του, που επίσης έγινε φέτος. Ήθελε να περάσει τις νίκες του Σουμάχερ. Νομίζω ότι αυτά είναι πιο σημαντικά πράγματα, ας το πούμε, για. Φανταζόμαστε, ναι, δεν ξέρουμε τι έχει στο. Για έναν οδηγό. Στο προγραμματισμό του τι έχει. Ναι. Τότε δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα ρεκόρ να παίζουν τι να πάρει του χρόνου για να, ξέρω, να πάρει και αυτό 5 στη σειρά όπως είχε πάρει ο Σουμάχερ. Ναι. Το μόνο. Αλλά τώρα αυτά νομίζω ότι είναι υπορεκόρ. Να το πω έτσι. Άξι, το να καταφέρει πάντως, γιατί εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ο Σουμάχερ πήρε το 7ο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Να λέω και νομίζω ότι το συζητάμε. Γιατί δηλαδή είναι δυνατόν να σπάσει. Να υπάρχει άνθρωπος που θα το ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Κι όμως είναι. Κενά που μπορεί να γίνει. Και να μπορεί να γίνει και να το κάνει ο Λιούις Χάμιλτον. Εντάξει, τώρα αν ρωτήσετε και αυτόν, αν θα ήθελε και αυτός μεγάλο οργανισμό, αν θα ήθελε να βρίσκεται σε αυτήν την εποχή ή μια άλλη, πιθανώς θα σας έλεγε ότι να βρίσκεται σε μια άλλη. Ούτως ή άλλως ο Χάμιλτον, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, είχε πει ότι εγώ για το Σένα έγινα οδηγός, τον Σένα παρακολουθούσα, ο Σένα ήταν το ειδωλό μου, σε αυτόν θέλω να μοιάσω. Αυτό ήθελα να κάνω. Οπότε ξέρεις, πιθανώς να ήθελε και ο ίδιος λίγο παραπάνω ανταγωνισμό ή να ήταν σε μια άλλη εποχή. Αυτό το προσπαθώ να πω στα θετικά του Χάμιλτον. Δεν νομίζω ότι είναι όλοι οδηγοί έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι το επόμενο ανδροειδές που είναι ο Verstappen δεν μοιάζει έτσι. Δεν ξέρω ότι τώρα είσαι ακούσει να μιλάει το Verstappen ποτέ. Όχι. Είναι τελείως. Μιλάμε για εξελιγμένο λογισμό. Αλλά το Χάμιλτον, επειδή τον έχω ακούσει να μιλάει και τον έχω συναντήσει κιόλα, σου έχω ξαναπεί. Μου πει για το χέρι. Η χειραψία του ήταν ένα πράγμα το οποίο ένιωσε το χέρι μου που έχω. Έχω μεγάλο χέρι, παιδί μου. Ένιωσε το χέρι μου να χάνεται μέσα στο χέρι του. Δεν μου ξανατύχει αυτό το πράγμα με άνθρωπο. Σε ένα κάλεσμα, βάση περιπτώσει, τότε που για δημοσιογράφου στη Βαλένθια. Ήταν στην McLaren Mercedes τότε ήταν η εταιρεία, αν θυμάμαι καλά.
και είχαν καλέσει δημοσιογράφους για τις δοκιμές και ξέρω εγώ τι, για να πάρουν την παρουσίαση μάλλον του καινούργιου μονοθεσίου τότε και τον είχαμε συναντήσει. Είναι η πρώτη φορά που ένιωσα το χέρι μου ολόκληρο να χάνεται στη χειραψία με κάποιον άλλον άνθρωπο. Είναι εντυπωσιακό. Αν σκεφτείς και πόσο μικρό το δέμα, α πούμε. Που δεν είναι, ξέρεις, στο ύψος μου κάνει. Για πράγμα, ξέρεις, τι να σου πω. Ναι, είναι τρομερό. Είναι τρομερό, είναι. Όχι, παιδιά, ο Σουμάκερ δεν έτρεχε μόνο στο χώρο. Δεν έτρεχε χωρίς ανταγωνισμό τότε. Τι λέτε, παιδιά. Κάνετε κάποιο σοβαρό λάθος. Ήταν πολύ πιο έντονος ο ανταγωνισμός και πολύ πιο ισορροπημένες και οι ομάδες τότε στην Φόρμουλα 1. Τι λέτε, παιδιά, τώρα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ας σοβαρευτούμε. Ας σοβαρευτούμε. Έτρεχε ο Μίκα ο Χάκινεν. Σας θυμίζω τότε, για να μην πάω παραπέρα. Έτρεχε ο Σένα ακόμα. Ξεκινάμε από έτρεχε ο Σένα, ναι, εντάξει, δεν έτρεχε όταν πήρε πρωτάθλημα ο Σουμάχερ, αλλά θέλω να σου πω. Έτρεχε ο Σένα. Έτρεχε ο Μίκα ο Χάκινεν. Τι διαφορές είχαμε. Τώρα ο Χάμιλτον παίρνει το πρωτάθλημα, μπει και έχει αλλάξει ο τρόπος βαθμολόγησης. Θέλω να σου πούμε τεράστιες διαφορές. Τότε διαφορές ήταν 15-20 πόντι. 20 βαθμοί. Τι λέτε τώρα που έτρεχε ο. Θα συγκρίνουμε τώρα. Είναι πολύ άδικο για τους οδηγούς του τώρα να τους συγκρίνουμε με τους οδηγούς στην εποχή του Σουμάχερ. Εντάξει, τέλος πάντων όμως. Δεν μειώνουμε σε καμία περίπτωση την επιτυχία του ανθρώπου. Αλίμονο, μα είναι δυνατόν. Πρόβλημα των άλλων. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Άλλο λέω ότι για οποιοδήποτε θελήσει να μειώσει την επιτυχία του Χάμιλτον λέγοντας ότι σιγά τον ανταγωνισμό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του Χάμιλτον, είναι πρόβλημα των άλλων οδηγών και των άλλων ομάδων. Εκείνοι πρέπει να αναρωτηθούν τι δεν κάνουν καλά. Ο Χάμιλτον τα κάνει όλα καλά. Ναι. Γι' αυτό και έχει πάρει 7 πρωταθλήματα. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Είναι ένας μύθος πια της Φόρμουλα 1. Ναι, παιδί μου. Απλώς θέλω να πω ότι ο Χάμιλτον με ανταγωνισμό, και δεν εννοώ τον ανταγωνισμό του ομόσταυλου, έτσι. Ναι. Δεν εννοώ τον Μπότας ή τον κάθε Μπότας που έχει δίπλα του ο Χάμιλτον. Εννοώ ότι νομίζω ότι ο Χάμιλτον σε ένα, ας πούμε, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα τουλάχιστον τριών ομάδων θα μπορούσε να εξελίξει τα ούτως ή άλλως κορυφαία οδηγικά του χαρακτηριστικά. Ακόμα και στο επίπεδο του οδηγικού μύθου, ρε παιδί μου. Γιατί, αλλά απλώς τώρα δεν χρειάζεται να το κάνει. Ναι, κάνει πάντα αυτά τα φανταστικά τα οποία κάνει στο qualifying, ας πούμε, για να πάρει την pole position, που είναι καταπληκτικό. Στους ταχύτερους γύρους είναι άπιαστος ο Χάμιλτον. Δεν πιάνεται. Και μέσα στον αγώνα κάνει αυτό που χρειάζεται. Ναι. Νομίζω όμως ότι αν το ρωτούσες, προφανώς θα προτιμούσε. Από το να έχει ξέρω εγώ τους Lance Stroll που λέει ο λόγος τώρα λέω, χρησιμοποιώ τυχαία το όνομα του Lance Stroll, θα προτιμούσε να είχε πίσω του να τρέχουν Σουμάχερ και Αλεζίδες και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι και να υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Ποιος οδηγός δεν θα το ήθελε αυτό το πράγμα, να το πω ανάποδα, δεν θα ήθελε τον ανταγωνισμό και ας είχε το κορυφαίο αυτοκίνητο, η πίεση θα ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Συμφωνούμε, ρε παιδί μου. Ο ανταγωνισμός θα κάνει καλύτερο. Όπως και να σου πω για κάτι. Επειδή εμείς εδώ πέρα, εμείς που το βλέπουμε το πράγμα απ' έξω, το βλέπουμε βαθμοθερικά ή το βλέπουμε σε επίπεδο τίτλων γιατί εξυπηρετεί τη στατιστική ή το βιβλίο της ιστορίας για τους ίδιους. Που θέλω να πιστεύω ότι παρά όλη αυτή, ξέρεις, την κατάσταση απόλυτου περιορισμού που περνάνε, απόλυτης πειθαρχίας κλπ. Θέλουν να το ευχαριστούνται. Νομίζω ότι περισσότερο το ευχαριστούνται όταν έχουν απέναντί τους οδηγούς που τους θεωρούν του ιδίου επίπεδου και καταφέρουν να τους κερδίσουν. Ναι. Παρά όταν κάνουν ένα περίπατο σε μια πίστα και παίρνουν χωρίς καμία πίεση μια νίκη. Θέλω να πιστεύω ότι παρά το ότι είναι υπολογιστές όλοι αυτοί οι τύποι και μπαίνουν μέσα και οδηγούν προγραμματισμένοι, ότι στο βάθος του μυαλού τους ευχαριστούνται περισσότερο έναν αγώνα που τον κερδίζουν στο νήμα ή με μικρή διαφορά. Σίγουρα. Ή με τα best βγες στα pitch ή με μια προσπέραση που θα κάνουν και με οδηγούς οι οποίοι τους πιέζουν για να γίνουν καλύτεροι. Το κακό είναι ότι ενδεχομένως δεν λείπει ταλέντο σε κάποιους από τους τωρινούς οδηγούς. Δηλαδή και ο Leclerc, ας πούμε, ένας πραγματικά φαίνεται ένας πολύ ταλαντούχος οδηγός. Ο Verstappen, εντάξει, προφανώς είναι ο επόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής. Δεν συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά ο Hamilton ο ίδιος ξέρει ότι όσο καλή και να είναι, δεν μπορούν να το κερδίσουν. Δηλαδή σε έναν αγώνα θα τον κερδίσουν. Αυτοκινήτου και οδηγικών ικανότητων. Δεν. Ναι. Σε μία σεζόν θα τους κερδίσει. Ναι. Ό,τι και να γίνει. Οπότε αυτό το πράγμα καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετικό. Και κάθε σεζόν Φόρμουλα 1 τώρα, τελευταία πενταετία, εξαετία, ξεκινάμε με τα ίδια ερωτηματικά, τα οποία απαντώνται σχεδόν πριν φτάσουμε στη μέση της σεζόν. Ότι δεν μπορούν οι άλλοι να φτάσουν το Χάμιλτον. Τέλος. Δεν μπορούν να το φτάσουν. Δεν μπορούν. Όσο καλοί και να είναι, όσο χεράδες και να είναι, όσο αποφασισμένοι και να είναι, όσο ρυψοκίνδυνοι και να είναι, όσο οδηγικά τρελοί με την καλή έννοια και να είναι, δεν μπορούν να φτάσουν το Χάμιλτον. Αυτό. Mm. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το
Μην ζητώ το λέμε εσύ. Είναι και το μαράζι τη Φόρμουλα 1 στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό, αυτό το κλακάζ που έχει πάθει η Ferrari. Είναι μαράζι τη Φόρμουλα 1. Εντάξει, οκ, η Red Bull προσπαθεί, οκ, θα φτάνα. Δεν πρόκειται ποτέ να σου το πω διαφορετικά. Ακόμα και αν η Red Bull, και μην συγκρίνουμε τώρα με την εποχή του Φέτελ, έτσι. Ακόμα και αν η Red Bull φτάσει. Που πιθανώς αυτό για να γίνει μπορεί να έχει αποσυρθεί πια ο Χάμιλτον. Ναι. Να φτάσει να διεκδικεί. Όχι, 35 είναι, ναι, βέβαια. Να φτάσει να διεκδικεί επί ίσης όρης το πρωτάθλημα, το οποίο μπορεί να το κάνει ίσως σε 2-3 χρόνια, όπως φαίνεται από την εξέλιξη από τις τελευταίες χρονιές τώρα, λέμε έτσι. Και πάλι πρέπει να σας πω ότι για τους φίλους της Φόρμουλα 1 είναι πάρα πολύ διαφορετικό, όπως και να έχει το να βλέπουν το δίπολο McLaren. Red Bull, να βλέπουν το δίπολο, να βλέπουν τη Ferrari, να βλέπουν τη Williams, να βλέπουν αυτές τις ιστορικές ομάδες με καλούς οδηγούς να μπορούν προφανώς, να παλεύουν. Προφανώς, παιδί, για την εμπορικότητα του αθλήματος και για το ενδιαφέρον του κόσμου και συγκεκριμένων αγορών του κόσμου, είναι προφανώς στενάχωρο και αποτρεπτικό όλο αυτό το πράγμα. Yeah. Δηλαδή, η Ιταλία, για παράδειγμα, που ήταν παραδοσιακά μια. Δεν ξέρω τι πτώση έχει, ας πούμε, στην θέαση των αγών, λέω για παράδειγμα, με την Ferrari να μην πηγαίνει καλά. Οι άλλες χώρες οι οποίες μπορεί να είναι αυτό που λέμε φεραρικές, ας πούμε, να ήταν ομάδες, χώρες οι οποίες υποστήριζαν γούσταρα να βλέπουν. Αλλά αυτό είναι πρόβλημα της Ferrari, ξανά. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι οι Ferrari πρέπει να είναι λίγο μαζόχες, πρέπει να τα βλέπουν όλα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να είσαι στη φάση του μαζόχη. Όχι, λες πια, θα έχουν συχτηρήσει πια. Οι Έλληνες Ferraristi πρέπει να πω, όσο παρακολουθώ, έχουν συχτηρήσει σίγουρα. Ναι, αυτό σου λέω. Έχεις ένα μικρό δείγμα, ας πούμε, από το τι γίνεται εδώ. Ναι, σωστό. Σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο. Ναι, το μόνο άλλο πράγμα. Έχει άλλο το κοινό το MotoGP. Δεν είναι το ίδιο, ξέρεις. Βεβαίως και έχει το κοινό του. Και έχει ένα αξιοσέβαστο κοινό. Και... Γιατί είχε ανταγωνισμό καιρό στο MotoGP. Είναι, νομίζω, λίγο πιο. Ξέρεις, αυξημένο το επίπεδο ανταγωνισμού σε σχέση με τη Φόρμουλα 1. Ναι. Πολλοί οδηγοί και αρκετές ομάδες οι οποίες πασχίζουν σε κάθε αγώνα για. Εντάξει, ο Ρώσος είναι μια κατηγορία μόνος του πια. Δεν είναι θέμα να θα κερδίσει ο Ρώσος. Το Ρώσος απλά, ξέρεις, θες να τον βλέπεις να υπάρχει όσο ακόμα βαστάει να ανεβαίνει στη μηχανή. Αυτό είναι. Σωστό, σωστό. Μου το βγάλετε και ένα πολύ έτσι, συγκινητικό λόγο ο Χάμιλτον για τις συγκινητικές δηλώσεις μετά το 7ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αφιερωμένο στο Λάουντα και στην ισότητα των ανθρώπων κτλ. Είναι τυχαίο ότι είναι στο Λάουντα. Εντάξει, ήταν πολύ στενή η σχέση του Λιούις Χάμιλτον με τον Νίκη Λάουντα, ο οποίος Νίκη Λάουντα δεν είναι τυχαίο, δεν ήταν μόνο ότι ήταν ο ηθήνων νους της ομάδας του για χρόνια. Ο Νίκη Λάουντα ο ίδιος, εγώ εντάξει, δεν μπορώ να το στοιχειοθετήσω, να είμαι βέβαιος ότι δεν είναι τυχαίο, ήταν επίσης ένας από τους πολύ θεαματικούς οδηγούς, δηλαδή δεν είναι τυχαίο, ήταν και ο ίδιος στη δεκαετία του 70 ο Λάουντα ένας πάρα πολύ θεαματικός και ρυψοκίνητος οδηγός. Και έχω την αίσθηση ότι και η πάστα του Χάμιλτον είναι τέτοια. Αλλά είναι τόσο καλό το αυτοκίνητό του που δεν το βλέπουμε. Λέγοντας και ο ανταγωνισμός τόσο το κάτω. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Έχεις δει το Ρας, την ταινία. Ναι. Εξαιρετική. Ναι. Μας δείχνεις έτσι, επειδή είναι βασισμένη προφανώς σε αληθινή ιστορία, ας πούμε, και την κόντρα του Χάντ με τον Νίκη Λάουντα, μας δείχνει περίπου και τη φιλοσοφία του Νίκη Λάουντα και το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά εντός και εκτός μονοθεσίου. Το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές, αλλά για αυτούς που δεν την έχουν δει. Είναι μια πραγματικά εξαιρετική ταινία γύρω από Φόρμουλα 1 και από μια πραγματική ιστορία της κόντρας του Χαντ με τον Νίκη Λάουντα και τη χρονιά που ο Νίκη Λάουντα έπαθε το κάηκε με στο αυτοκίνητο μέσα και έδωσε τον αγώνα του καμένος να γυρίσει πίσω για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους κλπ. Είναι τρομερή ιστορία. Εγώ σκέφτομαι για το εξής: ένα πράγμα το οποίο ξεχωρίζει τη Φόρμουλα 1 από πολλά άλλα σπορ και θα μείνουμε μόνο στα ομαδικά σπορ, όχι στα ατομικά, είναι ότι. Για παράδειγμα, σπορ όπως το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, με τον καιρό, το θέαμα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ναι. Στη Φόρμουλα 1, σε αυτή την εποχή, είναι λες και συμβαίνει το ανάποδο. Ναι. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή κάθεσαι και κοιτάς όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω. Εντάξει, δεν φτάνουμε στην εποχή του Φάτζιο. Οκ, δεν λέμε για την εποχή του Φάτζιο, αλλά οκ, από το, ξέρω εγώ, 70 και μετά. Αλλά υπάρχει απάντηση στο γιατί ήταν πιο θεαματικό. Ναι. Γιατί υπήρχε το στοιχείο του κινδύνου, του πραγματικού ρίσκου, του θανάτου, σε ένα βαθμό που δεν είναι, είναι σχεδόν αδιανόητο σήμερα. Για τους τότε οδηγούς υπήρχε. Και οι οδηγοί το παίρνανε. Ναι. Δηλαδή οι οδηγοί πηγαίνανε
με 270, με 280 σε δρόμους σίγουρα και σε πίστες σίγουρα χειρότερες από τις σημερινές. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Και το κάνουν αυτό το πράγμα ρισκάροντας τη ζωή τους. Και πολλοί τη χάσανε τη ζωή τους ρισκάροντας για αυτήν. Εγώ θα έλεγα πέρα από αυτό που είναι σίγουρα το ένα πράγμα, είναι και ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να το έχουμε συζητήσει και σε εκπομπές εδώ που έχει έρθει ο Βασίλης Τσακυρόγλου και έχει να κάνει με τις πιο βαρετές προσωπικότητες των πρωταγωνιστών. Ναι. Δηλαδή παλιότερα υπήρχαν πρωταγωνιστές στη Φόρμουλα 1 οι οποίοι είχαν έντονες προσωπικότητες. Mm-hmm. Ταυτιζόσουν μαζί τους ή τους αντιπαθούσες. Νέλσον Πικέ, ας πούμε, μια οτιδήποτε, ο Πρόστο, ναι. Ο Σένα, ο Σουμάχερ, διάφοροι οδηγοί, ναι. Που οι οποίοι σου έβγαζαν κάτι πολύ θετικό ή κάτι πολύ αρνητικό, αλλά γούσταρες να βλέπεις ακόμα και για να εύχεσαι να πάθουν λάστιχο και να μείνουν εκτός. Και είχε ένα τζόγο, ακόμα και το ότι θα τρακάραν και θα βγαίνουν έξω και θα μανουριάσουν, ας πούμε, ναι. Ή θα κάνουν δηλώσεις μετά, ή θα πλακωθούν στα πιτς, ή θα γίνει κάτι, ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Είχε μια ένταση μεταξύ τους και ξέρεις κάτι το πιπεράτο σε επίπεδο προσωπικότητα και συμπεριφορών. Οι τελευταίες φουρνιές φαίνονται ότι είναι αδιάφοροι, ρε παιδί μου. Είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν. Είναι καλοί οδηγοί ή λιγότερο καλοί οδηγοί κτλ. Αλλά δεν μας απασχολούν με βάση την προσωπικότητα. Είναι καλοί, δηλαδή, είναι νεότεροι, αλλά είναι αυτό αρκετοί. Έχουν αγοράσει τις θέσεις τους. Καλός ή κακός, ναι. για να κεντρήσει το ενδιαφέρον του κόσμου περισσότερο ένα άθλημα, πρέπει να έχει και προσωπικότητες πέρα από καλές επιδόσεις πάνω στο άθλημα. Συμφωνώ. Ακόμα και αν είναι κουκουρούκου ή καταστροφικές, είναι μόνο για τύπου Eddie Irvine, ας πούμε. Δηλαδή, θέλει από όλους, θέλει και τους μεν και τους δε. Ναι. Αλλά το θέμα είναι να είπες, ανέφερες προς τους ένα και τα λοιπά. Αυτοί τρέχανε μαζί. Ναι. Αλλά ήταν πολύ καλοί όμως. Ναι, ήταν πολύ καλοί, είχαν την κόντρα τους εντός και εκτός αγώνων. Με δηλώσεις, με το ένα, με το άλλο, μια κουβέντα, μια χειρονομία που θα έκαναν στον άλλον, αν τυχόν είχαν επαφή και έβγαιναν και δύο έξω. Είχε ένα τζόγο πέρα από το άθλημα το ίδιο. Ναι. Το βλέπεις και στα αθλήματα, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ σήμερα, ότι μπορεί να δεις ομάδες οι οποίες να είναι καλές ομάδες, αν δεν έχουν προσωπικότητες που να έχουν μια ίντριγκα, να έχουν κάτι να ασχοληθείς μαζί τους, περνάνε λίγο σε δεύτερο πλάνο. Ναι. Ο ιδανικός συνδυασμός είναι να υπάρχει το ταλέντο και να υπάρχει προσωπικότητα. Δηλαδή, ο Ζλάταν, γιατί είναι μέχρι τα 40 το αυτός που είναι. Γιατί συνδυάζει και τα δύο πράγματα. Ναι, είναι μια τρομερή προσωπικότητα και ένας εκπληκτικός παίκτης για την ηλικία των 39 ετών στην οποία βρίσκεται. Δεν σε κάνει να βαριέσαι ποτέ, ούτε με αυτά που κάνει στο γήπεδο, ούτε με αυτά που λέει έξω. Και ούτω καθεξής για διάφορους άλλους αθλητές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και στην Αμερική και στο NBA και τα λοιπά. Και τώρα με όλη την αναστάτωση που υπάρχει τελευταίους μήνες, παίκτες οι οποίοι βγαίνουν και τοποθετούνται πολιτικά, τοποθετούνται κοινωνικά, είναι άνθρωποι οι οποίοι αξίζει να τους ασχοληθείς, ακόμα και αν διαφωνείς, αξίζει να τους προσέξεις. Τι λένε. Επειδή είπες τώρα πολιτικά και κοινωνικά, θα με επιτρέψεις, κλείνοντας τώρα, επειδή έχει κυκλοφορήσει πριν από λίγες μέρες το καινούριο Χούμπα, που για όσους το γνωρίζετε, παρακαλώ. Ένα περιοδικό με στόχευση στον αθλητικό, πολιτικό, κοινωνικό χαρακτήρα των σπορ. Βγαίνει σε περιορισμένα αντίτυπα. Ρίχτε του ένα βλέφαρο στο humbazin.gr. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο τραγουδάκι και γυρίζουμε τα μήνυματά σας. Επειδή βλέπω ένα μήνυμα ενός φίλου, ναι. Που λέει είμαι δικηγόρος, μου ζήτησε νέος πελάτης life coach να το πράξω ένα πρότυπο συμφωνητικού, και γράφει ένα μήνυμα. Κάπου είδα σήμερα, ναι. Και το αναφέρω απλώς, ότι εμφανίστηκε, λέει, ένας life coach στην τηλεόραση, ναι. Σε πρωινάδικο μάλλον, τον οποίον όχι απλώς δεν τον μεζεδίσανε, να το πω έτσι, αλλά τους είχε όλους κάτω, πολύ αυστηρός, και τους ζήτησε να κρατάνε και σημειώσεις από αυτό που λέει. Εντάξει, τρολάρεις μετά αυτό. Καλά, εγώ το λέω, εγώ τα λέω, Κώστα. Κώστα, εγώ τα λέω για να μου πείτε μετά. Δεν μου τα πει. Να ενημερώσω, λέει ένας φίλος, ότι η χαμηλή ισοκροματικότητα αυτή τη στιγμή οφείλεται στο live stream του Ευτύχαρου του Μπλέτσα στο YouTube. Δικαίως. Άμα στο λέγατε, θα παρατάγαμε και εμείς στην εκπομπή και θα βάζαμε. Εντάξει. Κύριε Κώστα, σε Αρβίλα, τι νούμερο φοράτε? Γουότσαο 25, ο αδίστακτος τίγρης του Μακάο. 46 φίλε μου, 46. Εσύ, Ryan Reynolds, μιλάμε για τον τύπο που γούσταρε τόσο πολύ να γίνει το Deadpool, που ενώ η Fox δεν έδινε το πράσινο φως, αυτός λίκαρε σκηνές στο YouTube για να δουν ότι ο κόσμος το θέλει. Ο Reynolds είχε το εξής πρόβλημα. Επειδή είχε κάνει ένα πέρασμα ως Deadpool, ένα πολύ κακό πέρασμα σε μια ταινία των X-Men, ναι. Γιατί είναι ένας χαρακτήρας ο Deadpool, εν πάση περιπτώσει, που υπήρχε στο σενάριο, ναι. Τον υποδίθηκε λοιπόν εκείνος, ήταν πολύ κακό όμως. Είχε μια τεράστια ανάγκη, επειδή είναι πολύ φαν της Marvel και των X-Men,
να τον κάνει στα δικά του γούστα και στα δικά του πρότυπα. Mm-hmm. Επέμεινε λοιπόν να βγει ένα πράγμα το οποίο για τη Marvel ήταν τεράστιο ρίσκο, γιατί ήταν η πρώτη ταινία της Marvel που ήταν άνω το 18. Επειδή είχε πολλά μπινελίκια μέσα και πολλή βία, πήγε σε ένα άλλο κοινό. Και φοβήθηκε η Marvel ότι θα πατώσει. Σου λέει, άμα δεν πιάσουμε τους teenagers και δεν μπορεί να πάει σινεμά ο 15χρονος, 16χρονος, δεν θα πάει καλά η ταινία. Ναι. Η ταινία έσκησε. Ναι. Και στο δεύτερο Deadpool, στη δεύτερη ταινία, γιατί έχουν βγει δύο, στο τέλος της ταινίας τον δείχνει ότι έχει πρόσβαση σε μια χρονομηχανή ουσιαστικά. Ο οποίος πηγαίνει στο ουσιαστικά και βρίσκει τον εαυτό του σε εκείνη την ταινία τον έξι που είχε κάνει και τον σκοτώνει. Σκοτώνει ο ίδιος τον ίδιο. Και επίσης επειδή έχει παίξει σε μια άλλη πολύ κακή ταινία, το Green Lantern, πηγαίνει επίσης και σκοτώνει τον εαυτό την ώρα που υπογράφει το συμβόλαιο του Green Lantern. Δηλαδή αυτοσαρκάζεται, ρε παιδί μου, αυτογλεντιέται, ας πούμε, για κακές ταινίες που έχει παίξει στο παρελθόν. Είναι πολύ τίμιος. Ότι γίνει να φοβείται ο Άρτα, λέει ο Ρέινολτς με ρεμέτιζε το σκαρλετάκι. Ναι. Έπαιξε τον σούπερ ήρωα που πάντα γούσταρε και αγόρασε την ομάδα της καρδιάς του. Ο Ρέινολτς είναι ό,τι κάθε άντρας θα ήθελε να είναι. Είναι ωραίος τύπος. Πάει και τελείως. Είναι ωραίος τύπος. Άστε. Εγώ θα έρθω και θα συνδυάσω, λέει ο Ντιγκινή, να φοβείται ο Άρτα, την ανανέωση Ντεμπελέ με την κυκλοφορία του PS5. Μήπως τον θέλουν για την ομάδα των eSports. Αφήνω αυτό εδώ. Να το θες, παιδί μου, αλλά. Δεν χρειάζεται και πολλά εκατομμύρια, νομίζω. Νομίζω ότι με λιγότερα χρήματα θα βρεις καλύτερους παίκτες ακόμα και στα e-sports. Φαντάζομαι. Ναι. Παίκτες που δεν θα χρειαστεί να τους αγοράσεις, τόσο πάμε 130 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Να το πω και έτσι. Ο Χτέλα Ραμπή λέει: επιβεβαιώνω τα λεγόμενα περί life coach. Μάλιστα. Αλήθεια. Μάλιστα. Είδες λοιπόν. Μάλιστα. Αν έχετε δει όμως, θέλουμε και λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Πρώτη φορά είδα το Μαστεράνο σε ένα match Banfield River, όπου του κάνανε tackling τα πάτο με τα δύο πόδια στο στήθος. Πόνεσε, σηκώθηκε, συνέχισε, τον αγάπησα. Λέω με το στόπερ για φούτσαλ. Τιμιότατος. Κύριε Γιάννη, θέλω να με κυνηγήσετε για να φορέσω τη μάσκα μου. Υπόσχομαι, δεν θα τρέξω να ξεφύγω με το σκέιτ μου. Γιούργεν, 1,85, το καδρόνι από τη Βόνη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο ακροατή, ο οποίος μας λέει, γιατί κάναμε την αναφορά στο ρέκρε μας και την πράσινη φανέλα, λέει ότι τη δεκαετία του 70 και παλιότερα στην Αγγλία το πράσινο χρώμα ήταν σχεδόν απαγορευτικό για τις φανέλες των ομάδων, επειδή ήταν το χρώμα των Ιρλανδών. Μάλιστα. Οπότε είχε καθιερωθεί το φούρνο διαιτητής και η πλειοψηφία των τερματοφυλάκων. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Και κάποια εμφάνιση που πρέπει να έχει, τρίτη εμφάνιση Liverpool πράσινη, νομίζω. Αυτό ήταν πιο μετά. Τώρα ήταν 90s. Λες όταν είχε χορηγό την Carlsberg. Την Carlsberg. Νομίζω 80s ήταν. Τέλειο 80s πρέπει να ήταν. Ναι. Σας ακούω από εποχή αέρα. Μου μάθατε το CM που είχα το θράσο τότε να στείλω και να ρωτήσω. Ήρθα στο στούντιο και σας γνώρισα. Σας έχουν μάθει όλες οι πρώην μου. Άλλαξα χώρα, Βερολίνο. Μου κρατάγατε συντροφιά. Ξανά άλλαξα. Stoke, πάλι το ίδιο. Μετά σταματήσατε. Μαύρη μέρα. Γύρισα Ελλάδα πλέον και σας είδα τις προάλλες στο YouTube. Να είστε πάντα καλά και να μην αλλάξετε ποτέ. Λέει ο Van the Man. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Ζουλιά την Πινές. Αυτός ο ιός μας ανάγκασε να φοράμε μάσκα, αλλά δεν θα μας πάρει ποτέ το χαμόγελο. Πώς σας φάνηκε? Το διάβασα σε γκρουπ αυτοβελτίωσης και κατέβασα λίγο πρωτόγαλα και λίγη μυζήθρα. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Αλλά μόλις η κοπέλα μου δίπλωσε τη συσκευασία του ψωμιού του τόστ όπως ήταν πριν, με το δαχτυλιδάκι σφιχτό όπως το αγοράσαμε, δεν πάει καλά ο κόσμος. Μάλιστα. Γιάννακο μου, τώρα που ξεκίνησε το ATP Finals, θέλεις να γίνω ο Στέφανος Τσιτσιπάς σου και να κάνεις match point με τα μπαλάκια μου? Αρτούρο, Άγιος Σαράτα, θα σου κρύψει την καρδιά. Καλώς τον Αρτούρο. Ωραία τα τραγούδια του Τάκμπουλ. Λέει κάποιος, μου θυμίζουν το Tutti Frutti στην Ηρακλείου που μας έκαναν χορό τα κορίτσια με το ζόρι και μετά ζητούσαν τα δεδουλευμένα σε τιμές Black Friday. Δεν υπογράφω για να σώσω το γάμο μου. Κύριε Κώστα, να έρθω να σας γυαλίζω τις αρβίλες και τα παπούτσα 46 νούμερο. Γκουστάβο 45, ο μικρός Λουστράκος, γνωστός και ως Latin κρεατόβεργα του Μοντεβιδέο. Πόσο αξιόπιστη είναι η είδηση ότι το Κούμπο θα πάει στους Heat όταν αυτή προέρχεται από τον Νικ Κύριο? Αθήνα Γκόα, ένα τσιγάρο δρόμος, μεγάλε Τάκμπουλ.
Είμαι σίγουρος ότι εσείς είστε πίσω από το τσίλι καφενείο, αλλάξτε μου γνώμη. Τι είμαστε εμείς? Είμαστε εμείς πίσω από το τσίλι. Όχι, ρε παιδιά. Όχι. Όχι. Όχι, παιδιά. Είμαστε πολύ μικροί για να είμαστε πίσω από το τσίλι καφενείο. Έτσι. Ναι. Μην βγάλετε μια μασκούλα στην άκρη για τον Μπουκουβάλα. Καλά. Στην εκπαιδευτική τηλεόραση της πρώτης δημοτικού στην ΕΡΤ 2 έλεγε επαγγέλματα. Τον Μανάβη τον έλεγε Μπάμπη Ζαρζαβατικό. Ναι. Τον Μπακάλι Λεωνίδα Αλατοπιπερόπουλο. Mm-hmm. Και τον Κρεοπόλη Βαγγέλη Παλομπριζόλα. Μάλιστα. Και μετά βγάλαν τις τράπουλες. Μάλιστα. Πολύ καλά. Κώστα, λέω να στολίσω το δέντρο το σουκού. Το δέντρο είναι 3,5 μέτρα και βρίσκεις το ταβάνι. Θα έρθεις να το πελεκίσεις. Θα λύσεις 2,10, 140 κιλά, 3 γέφυρες. Κύριε Κώστα, πολύ σουξέ σήμερα έχουμε και οι δύο. Εφόσον η Κολομβία πέφτει μακριά, γιατί δεν έρχεσαι στα βερεγάρια της Λεμεσού? Δεν είναι γεννόσιμο τη Σοφία? Δεν είναι γεννόσιμο τη Σοφία, δοκιμάστε το. Σοφρόνη 48, 1,80 κιλά, το παλαμάρι της Μεγαλονήσου. Έχουμε νιου έντες στα μαστών. Θέλω να πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί ανανεώνεται αυτή η φάση. Βεβαίως. Αλίμονο. Κύριε Κώστα, πριν ηρωνευτήκατε τον κύριο Ιάννη, εκνευρίστηκα και σας έβρισα χυδαία. Μετάνιωσα. Θέλετε να μου βάλετε πιπέρι στο στόμα ή ό,τι άλλο καυτό έχετε? Φιλίμων 22. Περιμένω το στόμα ανοιχτό. Και ο Αρτούρο με διορθώνει από Άγιο 40. Τσιφσιπάς, ζηλιάρι. Ζηλιάρι ψηλέ, μην παραπείς το μήνυμά μου. Συγγνώμη, Αρτούρο, συγγνώμη. Τσιφσιπάς. Τσιφσιπάς. Much drop θα είναι αυτό. Μεγάλη αλήθεια, όταν πληρώνουμε με κάρτα, όσα χρήματα και να έχουμε μέσα, πάντα αγχωνόμαστε μέχρι να εγκριθεί. Ναι. Τι? Ναι. 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 Μεγάλη αλήθεια, όταν πας τουαλέτα ξυπόλυτος για το χοντρό σου, την ώρα που κάθεσαι ακουμπάς μόνο τις φτέρνες σου στο κρύο πάτωμα. Ακού το ότι σκέφτηκε ο άλλος. Είναι τυχαίο που ένας στους μεγαλύτερους δρόμους του Γκίζ λέγεται Μπουκουβάλα? Όχι βέβαια, παιδιά. Προφανώς όχι. Άστε. Στόικα λέει, δεν έμειναν τίποτα σκουπιδιάρες απούλητες στο τμήμα καθαριότητας στο Δήμο Μαδρίτης να κρατήσουν τις... Ντροπή. Θα έλεγε κάποιος. Θα έλεγε κάποιος. Ντροπή τώρα δηλαδή. Ντροπή. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ντροπή. Πουλήσαμε το προπονητικό κέντρο στο Δήμο. Το πουλήσαμε. Βέβαια. Το νοικιάσαμε μετά και πληρώνουμε τα ωραία μας λεφτά. Καθαρές δουλειές, Κώστα. Σε παρακαλώ. Το χρειάζονταν ο Δήμος το προπονητικό. Το χρειαζόταν. Πληρώνουμε νίκιο. Αν πληρώνετε, πλάκα μου κάνεις. Τελειώνει η ιστορία. Ο Ράμος, αυτό το σκεπάρι της Ρεάλ είναι Ισπανός Φαμπιάτος. Όχι, παιδιά. Φαμπιάτος είναι ο Πέπε. Όχι, δεν είναι ο Ράμος. Φαμπιάτος δεν είναι κανείς, τέλος πάντων. Μοντέρο ίσως. Ο μπαμπάς Μοντέρο. Όχι ο γιος. Θα διαβάσω ένα μήνυμα που δεν είναι χαρούμενο, αλλά θέλω να το διαβάσω. Λέει, παιδιά, δύσκολη μέρα σημερινή. Έχασαν καλή μου φίλη που έδωσε τέλος στη ζωή της λόγω κατάθλιψης. Να κοιτάτε τους δικούς σας ακόμα και τους εξωστρεφείς. Είμαι ράκος που δεν έκανα και ήθελα να το πω. Είμαι ράκος που δεν το έκανα και ήθελα να το πω κάπου. Λέει ο Κωνσταντίνος από Λονδίνο. Τι να σου πούμε, ρε Κωνσταντίνε, και έχεις δίκιο ότι πρέπει να κοιτάμε. Να κοιτάμε ο ένας τον άλλον αυτές τις εποχές. Όσο μπορούμε, δεν μπορούμε από κοντά, από το τηλέφωνο, με Skype, τους παίρνουμε να ενδιαφερόμαστε. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους, οι άνθρωποι που είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, οι άνθρωποι που δεν την παλεύουν, μπορεί να έχουν προβλήματα οποιοδήποτε, δυσκονομικά, συναισθηματικά, οτιδήποτε, οικογενειακά. Αυτές οι εποχές θέλει λίγο να είμαστε σε μια εγρήγορηση με τους ανθρώπους. Έχεις δίκιο που το λες. Έχεις δίκιο. Να. Πρέπει να ανησυχώ που μετά από καυγά με την πρώην μου της είπα να φτιάξει το κάρμα της με προδεσιακά πούτσιας και αυτή μου απάντησε βεβαίως. Να ανησυχείς, να μην ανησυχείς, πρώην σου είναι. Τι θες τώρα εσύ? Μου δώσαν το καβλάντε ντίβατ στέκει, αλλά είναι παμπάλαιο το ψωμί με αυτό. Στόικα. Τσαού παϊδάκια μανανά και μίνι. Κάτσε. Όπα. Και μίνι βαν στο καρ. Μεφ 35 και Ραφάλ. Βρακή λερώνει ο Ακάρ.
ή σημαίες πια μεσίστιες στο Γερεβάν Δοκάρ. Sorry, sorry, κάπως το διάβασα περίεργα. Ο Βαν Δε Μάν, ο φίλος που έστειλε πριν το μήνυμα που τον, του κάνουμε παρέα σε όλα τα ταξίδια και τις δουλειές, λέει: με συγκινήσατε ρε μπαγάσες, θα στείλω ιστορίες με Πίτερ Κράουτς από Στόουκ σε άλλες εκπομπές. Να στείλεις. Πίτερ Κράουτς. Πίτερ Κράουτς, ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες. Πίτερ Κράουτς. Για το φίλο που το έχει στείλει το μήνυμα κανένα δύο φορές, θα το απαντήσουμε. Λέει στην εκπομπή που κάνατε αναφορά στο Σον Κόνερι, και συγγνώμη αν κάνω λάθος, ο Κώστας τον ανέφερε σαν έναν απλό ηθοποιό και όχι κορυφαίο, και ο Γιάννης είπε ότι τον εξέπληξε, πήρε Όσκαρ. Όχι, δεν θυμάσαι καλά. Είπαμε ότι ήταν καλό το οποίο δεν ήταν ποτέ κορυφαίο. Όχι, και εγώ είπα ότι. Και για το Όσκαρ είπαμε ότι το πήρε για την ταινία που το πήρε. Ναι. Ότι ο Γιάννης ήταν μυστήριο, ήταν δεύτερο ρόλο, δεν ήταν. Νομίζω ήταν καλύτερη ταινία και ότι λέγαμε ότι ήταν μάλλον τιμητικό στη φάση. Ναι. Ότι άξιζε να το πάρει στο άνθρωπο που θα γινόταν βασιλιά, που είχε πει. Βέβαια. Και σε άλλα, ούτε ο καθένα, παιδί μου, έχει. Αυτό είχαμε πει. Οπότε δεν άκουσε καλά ή δεν κατάλαβε καλά ή δεν στα είπανε καλά. Το Σαρούνας Διασκεβίτσιους δεν θυμάμαι να πιάσουμε. Κάτι μου θυμίζει ωστόσο. Κάτι μου θυμίζει και εμένα, ναι. Ναι. Πλέμπα Μασάι Ραβανί, Εκάλι Πάστρι Τέκτσιουρ, Ξέβα Ψικόμη του Τρελού στον εκλογών το Λέκτσιουρ, ή βάλε ψηλέ κονδύσιονερ να ζήσουμε adventure. Λέει ο Κούλης, ο Νιουκαστλιώτης. Στράντλι, ο Ντέτμπουλ φέρνει Κάμπερμπατς, γκολκίπερ για τη Ρέξαμ. Με Μπαρτσελώνα στην πρωτιά, αυτιά με υδρότα βρέξαμ. Ή γέλωτες με Αμβρόσιο, να μπήξουμ δεν αντέξαμ. Λέει ο Στράντλι. Φαμπιάτος Ισπανίας θα ήταν ο Γκοϊκοετσέα που πελέκησε το Μαραντόνα σαν το τρίμετρο δέντρο του φιλού. Λέει ο Στόικα ξανά. Ο Άρη Χάνσολ έχει στείλει το εξής. Λέει: κατηγορία απαταιώνων πολιτικών. Είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης ο Όσκαρ της πολιτικής ζωής? Έκανε μια καλή σεζόν όταν εξαρθώθηκε 17 Νοέμβρη επί υπουργίας του και κεφαλαιώνει μέχρι σήμερα, κεφαλαιοποιεί μέχρι σήμερα, κάνοντας το ένα πράγμα που ξέρει να κάνει καλά. Δίνει εντολές για καταστολή και παίρνουν απόσταση από εδώ μέχρι το άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου που κυνηγούσαν τον σκέιτερ. Σας πονάει το Πασόκ ακόμα. Γι' αυτό προσπαθείτε να χτυπήσετε το Πασόκ μέσω του Μιχάλη του Χρυσοχοίδη. Αυτό Κώστα, τόσα χρόνια. Αλλά βαρά στα δέντρα τα οποία έχουν καρπούς. Δεν βαρά στα δέντρα τα οποία είναι καραφλά. Έτσι είναι. Σας πονάει Πασοκάρα. Παρακαλώ να αλλάξει φωτό του κυρίου Βαϊμάκη στο site του Sport FM, γιατί μοιάζει με εγκαστρωμένη προβατίνα. Λέει ο Δημήτρης Πόρν. Με κάνα δύο ακόμα καραντίνες. Εγκαστρωμένη προβατίνα θα καταντήσουμε, τέλος πάντων. Το Μαρίνο Ζουζουνίδης. Όχι. Έχω βρει Σουμπαρού Ιμπρέζα σε μπλε χρώμα με ξέρεις λεπτομέρειες. Είναι πολύ για πρώτο αυτοκίνητο. Υπέροχο. Τι να σου πω τώρα, έχω μεγάλη λατρεία στο Ιμπρέζα. Εντάξει, είναι πολύ, αλλά επίσης παιδιά, τα περισσότερα Ιμπρέζα έτσι είναι. Όχι, είναι μπλε με χρυσές λεπτομέρειες. Δεν είναι τα περισσότερα, είναι πλάκα, όσα κάνει, είναι μπλε. Μόνο μπλε. 9 στα 10, έλα τώρα. Πολλά. Ποιο άλλο χρώμα αρέσει? Όλα τα χρώματα. Το Ιμπρέζα. Ναι, ναι. Μπλε, μπλε, μπλε. Ναι. Αλλά το συγκεκριμένο, ναι, είναι ρε παιδί μου το. Ξέρεις. Είναι το Ιμπρέζα τελείως. Καλά, εντάξει. Είναι το Ιμπρέζα, εννοείται. Εννοείται. Κύριε Ιάννη, έχω λίγο βιχαλάκι. Μπορείτε να έρθετε στην Καλυθέα να μου περάσετε μια βεντούζα Κλεάνθης, η κολόνα της Αθήνας, ή με ένα 60. Όταν στέλνουμε εμείς τρίλημα και δεν αρέσει το τζαού, τότε δεν είναι καλό. Όταν στέλνει ο Στόικα και δεν είναι καλό, ο τζαού, συγγνώμη Στοϊκάκι μου, δεν το διάβασα εγώ καλά ψυχούλα μου. Δεν το διάβασα εγώ καλά ψυχούλα μου, λέω Βάρτη Σαββάτου. Ξέρουμε αν ο κύριος Δεσίλας που σφυρίζει το σίγμα είναι ελεύθερος. Θα ενδιαφερόμουν να έρθει να μου σφυρίξει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Λεάντρο 32. Τι ωραία. Τι ωραία. Περί life coach, λέει ο Κτέλα Ραμπή, το μόνο που συγκράτησα πριν αλλάξω κανάλι, εννοώ πριν πάω να πάρω το σημειωματάριό μου, είναι ότι πρέπει να μασάμε μικρότερες μπουκές. Είπε ο life coach. Αν το είπε, έτσι θα είναι. Αν το είπε, τέλος. Μην τρώτε και εσείς αυτά σαν αγατοκέφαλα που λέμε, μικρές. Ευχαριστούμε. Στέλνετε φωτογραφίες με τις μάσκες, να ευχαριστούμε, τις μαζεύουμε. Ναι. Τις μαζεύουμε. Παιδιά, έγιναν δύο μοναδικά συμβάντα, λέει ο Βαγγέλης. Πρωτοπάω στο μίνι μάρκετ του χωριού, παίρνω μερικά ψώνια, βγήκαν 10 ευρώ στρογγυλά. Ναι. Σήμερα στη δουλειά μου παρέδωσαν 3 δέματα. Χωρίς κανένα από αυτά να έχουν στρογγυλό ποσό, αλλά κάνα σύνολο 123 Γιάννη Σκουπίσου. Το 123 δεν μας εντυπωσιάζει. Όχι, το 123 ναι. Δεν νομίζω ότι λέει και πάρα πολλά πράγματα. Sorry κιόλας.
Ο Τζον Τρακτέρι λέει το εξής. Έλα μωρέ με τον κορδονούρι της Μαδρίτης. Μου θέλει και παχυλό συμβόλαιο στα 35 του. Πίσω στη βιωτεία της Ισπανίας στην Ανδαλουσία. Θα ξεσηκώσει τώρα θύελα από διάφορες γειτονιές της Ισπανίας και της Ελλάδας, όπως καταλαβαίνεις. Τζον Τρακτέρι. Είμαι δικηγόρος. Νέος πελάτης μου ζήτησε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό coaching για να το υπογράφουν οι πελάτες του που ονομάζονται coaches. Beat that, πτυνς. Ναι. Πώς. Πώς να το κερδίσουμε. Λοιπόν, ο Charles Bronson των Λιωσίων λέει το εξής. Είμαι 28 ναι. και είναι 38. Ναι. Παρένθεση. Δεν θέλει γάμους και παιδιά. Ναι. Δουλεύει με ένα κολλητό μου και έτσι έχουμε γνωριστεί. Mm. Έχουμε αρκετά κοινά, αλλά είναι αυστηρή και δεν σηκώνει παροχημένο χαβαλέ. Πώς να της δώσω σημάδι ότι μου αρέσει. Άμα είναι αυστηρή και αυτό, straight, ξεκάθαρα. Χωρίς χαβαλέδες και χωρίς αυτά. Μπορεί να... Θέλει συγκεκριμένα πράγματα. No. Να είσαι to the point. Μου αρέσει, θέλω να βγούμε. Κώστα, όλες αυτές οι σουρλουλούδες δεν σε αγαπάνε όσο εγώ. Όταν εγώ κάψω ένα για βαϊμάκι, εσείς τρώγατε βαλανίδια. Έλα στο Ηράκλειο για πόρτα για το χειμώνα. Λέει ο Νίκος. Εντάξει, σεβάς. Εντάξει. Λοιπόν, θέλουμε να μάθουμε τι έκανε ο τύπος που είχε στείλει μήνυμα την περασμένη εβδομάδα να του πούμε τι να κάνουμε, που ήταν να πάει 30 χιλιόμετρα για να κεράσει. Ναι. Θέλουμε να μάθουμε τι εννοείται. Είναι. Λοιπόν, πάμε. Είμαι ο ίδιος ο τρελαινό όταν δεν έφυγε λύση στο να κεράσει την Εύσον πριν πει φαντάρο στο λαγό Εύρου τη Δευτέρα. Θυμίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Η Εύσον συνέχισε το πρωί να με προκαλεί και εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς ενέδωσα. 30 χιλιόμετρα πήγαινε, 30 έλα. Κάθισα και σκέφτηκα τις δικές σας συμβουλές, όσο και το κατεπήγον της κατάστασης και η μέθοδος στην οποία κατέληξα για να μην με κρεμάσει ο Χαρδαλιάς από τα αυτιά στο Σύνταγμα ήταν η εξής. Mm-hmm. Πήρα μαζί το χαρτί της κατάταξης. Που στο πίσω μέρος του έχει ρητή οδηγία να έχω μαζί κατά την άφηξή μου στο στρατόπεδο ακτινογραφία θώρακας από δημόσιο νοσοκομείο και στον έλεγχο της αστυνομίας το υπέδειξα κανονικά μαζί με μηνυματάκι μετακίνηση ένα για γιατρό και όλα πήγαν τέλεια. Μόνο κάτι ερωτήσεις είχαμε, καλά τι κάνεις τόσο μακριά από το σπίτι σου αφού έχετε το άδειο νοσοκομείο εκεί, αλλά με λίγη fluid νοοτροπία και απαντήσεις του στυλ εκεί δεν εφημερεύει ακτινολόγος και εκεί πήρα τηλέφωνο και είχε χαλάσει το μηχάνημα, γλιτώσαμε. Την ακτινογραφία την έχω βγάλει, την έχω ήδη βγάλει εδώ και 2 εβδομάδες, στο πήγαινε την κρατούσα στο port bagage και στο γυρισμό την έβαλα στο κάθισμα του συνοδηγού φαρδιά πλατιά να φαίνεται σε περίπτωση που με σταματούσαν, αλλά τύχη ήταν με το μέρος μου και το 300 να πλήρωνα με το τι σούβλα με πέρασε τον έτο, άξιζε. Με πέρασε. Πέρασες, εννοείς. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνόμαστε. Ναι. Είναι η τελευταία εκπομπή που ακούω μέχρι να μπορώ να είμαι σε ακτίνα εμβέλειας του σταθμού. Να είστε καλά. Εντάξει, όλα καλά πήγαν λοιπόν. Όλα καλά. Εντάξει, όλα καλά. Άστε. Πολύ ωραία. Υπάρχουν αυτοί που λένε Mitch Buchanan και αυτοί που λένε Mitch Buchanan. Όχι. 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 Ναι, όχι, sorry. Sorry τώρα. Ας μην είμαστε υπερβολικοί. Εντάξει, η ερώτηση είναι, θα την κρατήσουμε να τη συζητήσουμε κάποια άλλη μέρα. Το αν η Λίβερπουλ θα βγει εκτός ή βγήκε εκτός κούρσας τίτλου με τόσους τραυματισμούς. Φαντάζομαι έχετε αυτό μήνυμα σήμερα και αφού έχουν προηγηθεί 3 τραυματισμοί, γιατί από χθες είναι έξω και ο Χέντερσον. Θέλω να πω, περάσαμε Φαντάικ, περάσαμε Ρόμπερτσον, περάσαμε Φαμπίνιο, περάσαμε Γκόμες. Ήρθε και το τελικό χτύπημα τώρα με τον εμπνευσμένο καπιτάνο. Να. Καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα σήμερα και δεν έγινε στις προηγούμενες ημέρες που είχαμε άλλους τραυματισμούς. Καταλαβαίνω. Δεν κρίνουμε. Μπορεί να το πέρασε σούβλα τον έτο τον άνθρωπο. Δεν κρίνουμε. Όχι. Γιούργεν Κλίσμα, όχι. Όχι. Μεγάλη αλήθεια. Συγγνώμη. Ζωή σε λόγου σας. Ρυθμίζεις το νερό στο ντους καθώς μπανιαρίζεσαι και το κλείνεις. Όταν το ανοίγεις ξανά, είναι πιο ζεστό από ό,τι το άφησες. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι θέμα μίκτη. Ναι, ναι. Τώρα όμως, δηλαδή, τι να πεις. Ναι. Αυτό είναι θέμα μίκτη. Ο Σινεφίνη Νεύρη κάνει την εξής υπόθεση εργασίας. Ένα από τα πράγματα που έχουν αλλάξει τα social media στη ζωή μας είναι ο τρόπος που ενημερωνόμαστε για την επικαιρότητα. Το καλοκαίρι του 2004 δεν είχαμε social media, τουλάχιστον δεν είχαμε τη διάδοση που έχουν σήμερα. Πώς όμως δεν είχαμε βιώσει το Euro του 4, αν όλοι οι Έλληνες ήμασταν στο Facebook, το Instagram ή το Twitter. Ένα. Δεν θα είχα πολλές μηνύμες από τα παιχνίδια γιατί κάθε λίγο θα σταματούσαμε για να γράψουμε κάποιο σχόλιο και μετά να τσεκάρουμε τα likes. Δύο. Θα είχαν δημιουργηθεί τουλάχιστον 100 σελίδες με τίτλο Όσοι θέλουν η Ελλάδα να πάρει το γύρο, κάντε like εδώ. Mm-hmm. Τρία. Θα υπήρχαν αυτοί που θα πόστραν. Εσείς που ασχολείστε όλη μέρα με την μπάλα, έχετε κατέβει ποτέ στον τρόπο με τα εργασιακά δικαιώματα, είστε τίποτα τσιράκια του συστήματος, μόνο και μόνο για ξεκινήσει καυγά. Τέσσερα.
Τα αθλητικά ρεπορτάζ στη τηλεόραση θα είχαν εμπλουτιστεί με σχόλια προφίλ επωνύμων. 5. Θα δημιουργούνταν η ομάδα Αγαπώ τα ζώα, δεν παραγγέλνω φαγητό με κρέας και ζωικά προϊόντα σε αγώνα της Εθνικής. 6. Θα είχε δημιουργηθεί η ομάδα Μας τα πρίξατε με το Euro και τους Ολυμπιακούς. 7. Θα ξέραμε σήμερα ποιο γκολ της Εθνικής πήρε τα περισσότερα likes. 8. Θα βάζαμε όλη τη φωτογραφία προφίλ στο Facebook την ελληνική σημαία για 24 ώρες. 9. Δεν θα είχαν πλημμυρίσει πλατείες με κόσμο γιατί όλοι θα τους ζούσαν από την οθόνη. Και 10. Και τελευταίο, θα αφιγελωνόταν ως ανθέλνας όποιος δεν έκανε like σε τουλάχιστον 10 φωτογραφίες με την απονομή στο ζωγοράκι. Είμαστε. Λοιπόν, και με Στράντλι, τρίλημα, νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Ναι. Ο life coach μίλησε και η Φατμέ λερώθη. Και στο χωριό σας coaches είχατε μωρε γρώθη. Ή Τζον ακούει πίστοση και blessed με στόικα νιώθη. Λέει ο Στράντλι. Και με αυτά τα ωραία πράγματα ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Τάκη Πουλή. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Επόμενες μέρες έχει αγώνες, θα είμαστε εδώ. Μη σας λέμε ψέματα τώρα. Ναι. Κάτι θα κάνουμε την Παρασκευή, θα δούμε έτσι. Αλλά κανονικό Fight Club την άλλη Δευτέρα. Ναι. Με το ωραία, καλό. Ωραία. Λοιπόν, καλή προστασία από μένα και μια γλυκιά καληνύχτα και από τον κύριο Γιάννη. Να προσέχετε όλοι παντού σε όλο τον κόσμο. Λίγη παραπάνω προσοχή και λίγη παραπάνω αγάπη να στείλουμε από εδώ στην Dude Lounge.